Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε φυσικά όπως πάντα, όπως και κάθε μεσημέρι, εκπομπή αναλυτής για να δούμε όλα τα θέματα της τοπικής, περιφερειακής και πανελλαδικής επικαιρότητας με τη ματιά του αναλυτή. Σήμερα Τρίτη, 21 του Φλεβάρη 2023, μαζί μας φυσικά η συνάδελφος Μαρία Βλαμίτσου. Μαρία, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές μας σήμερα. Να είμαστε όλοι υγιείς, γιατί Απόστολε, εγώ θέλω να ευχηθώ όχι μόνο εγώ προσωπικά, αλλά όλη η οικογένεια του Ένα Channel, τα θερμά μας συλληπιτήρια στον συνάδελφο Άγγελο Τζέλιο, ο οποίος σήμερα το πρωί έχασε την σύζυγό του. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Να ευχηθούμε φυσικά θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του Άγγελου Τζέλιου. Και κουράγιο, έτσι, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτή την δύσκολη κατάσταση. Σωστά. Οπότε δεν ξεκινάει και πολύ καλά η μέρα μας, Απόστολε, γιατί έχουμε και άλλα δυσάρεστα, έτσι να πούμε. Έχουμε αρκετές δυσάρεστες ειδήσεις, μία ακόμη φορά βέβαια. Ναι, ας ελπίσουμε κάποια στιγμή να ανοίγουμε την εκπομπή ευχάριστα, ας το ελπίσουμε κάποια στιγμή να γίνει αυτό. Τα δυσάρεστα έχονται και από τον Εύρο, με αυτό το μυστήριο θάνατο της κοπέλας. Έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ, βέβαια, θα τα δούμε. 28 χρονών νέο παιδί και αυτό έχασε τη ζωή του επάνω στον Εύρο. Όλο το ρεπορτάζ το έχεις όμως, γιατί νομίζω ότι το παρακολουθείς το θέμα από χθες με το που βγήκε η Απόστολε. Θα το δούμε αργότερα. Έχουμε κάνει και το σχετικό βίντεο με τα τελευταία στοιχεία μέχρι αυτή την ώρα. Περιμένουμε και την αιτιοδικαστική εξέταση. Ακυρώνεται να πούμε το καρναβάλι στο τυχερό και είναι λογικό. Θα δούμε αργότερα βέβαια και το σχετικό ρεπορτάζ και θα πάμε εκεί. Και πόσο είναι συγκεκριμένη η κοπέλα, νομίζω ότι ήταν και η διοργανώτρια τοπικού καρναβαλιού. Ακριβώς. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Πάμε λίγο όμως σε κάτι ευχάριστο, αν μπορούμε να το πούμε. Έχουμε το άνοιγμα της πλατφόρμας επιτέλους, θα πω εγώ σε εισαγωγικά, για το Market Pass, Μαρία. Ναι, γιατί είχαμε και πολλά τηλεφωνήματα από τηλεθεατές για το τι θα γίνει και πότε θα ανοίξει. Έτσι, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν την ευχέρεια να μπουν σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή μέσα από το ίντερνετ να ενημερωθούν. Οπότε το κάνουμε εμείς αυτό για σας. Σ' ακούμε, Απόστολε. Λοιπόν, πάμε αρχικά να δούμε τι γίνεται με τις αιτήσεις για το Market Pass από εδώ και πέρα. Να δούμε κάποιες σχετικές κάρτες που έχουμε ετοιμάσει. Από 1 έως 4 είναι οι αιτήσεις για σήμερα, Τρίτη, 21 του Φλεβάρη. Και από αύριο, από 5 έως 9. Και μπορούν και από την Πέμπτη, από εκεί και πέρα, οι πολίτες να καταθέτουν πλήρως τις αιτήσεις τους, ανεξαρτήτως λίγο τους αριθμούς στο αφημί. Αυτά δηλαδή, όσον αφορά τις αιτήσεις. Αν μπείτε μέσα σήμερα και το αφημί σας δεν λύγει μέχρι και 4, από 1 μέχρι 4, να ξέρετε ότι δεν θα μπορέσετε να κάνετε την αίτηση. Έτσι. Αυτά όσον αφορά και το θέμα. Προθεσμία αιτήσεων μέχρι 15 του Μάρτη του 2023. Από σήμερα λοιπόν, 21 του Φλεβάρη, μέχρι τις 15 Μαρτίου μπορείτε να κάνετε την αίτησή σας για το Market Pass και οι πληρωμές θα γίνουν στις 3 του Μάρτη. Οι πρώτες πληρωμές δηλαδή, για όσους μπει ή θα μπουν από σήμερα και μετά στην πλατφόρμα. Ωραία. Πάμε στην άλλη κάρτα. Τώρα, να δούμε τα κριτήρια για το Market Pass. Το εισόδημα για ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό έως 16.000 ευρώ μπορεί να και θα λάβει Market Pass. Ένας δηλαδή ο οποίος είναι μόνος στο νοικοκυριό και έχει εισόδημα μέχρι 16.000, θα πάρει το Market Pass κανονικά. Δηλαδή βλέπω ότι είναι ψηλά, αν θέλει, το ετήσιο εισόδημα. Ζευγάρι χωρίς παιδιά έως 14.000 στο σύνολο του ετήσιο εισόδημα. Μια μονογονεϊκή οικογένεια, ένα νοικοκυριό, μπράβο, με ένα εξαρτώμενο παιδί έως 21.000. Ζευγάρι με ένα παιδί έως 29.000 ευρώ. Αυτή είναι η δικαιούχη για το Market Pass. Πάμε παρακάτω. Μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα έως 26.000 ευρώ. Ζευγάρι με δύο παιδιά έως 34.000 ευρώ. Μία τρίτεκνη οικογένεια 39.000 και οικογένεια με τέσσερα παιδιά, μια πολύτεκνη δηλαδή οικογένεια, έως 44.000 ευρώ. Τα κριτήρια για το εισόδημα για το Market Pass. Φυσικά οι δικαιούχοι είναι όπως είπαμε αυτοί. Και να δούμε επίσης συνολικά στη μηνιαία ενίσχυση. Ένα μονομελές νοικοκυριό, ένα άτομο δηλαδή 22 ευρώ η μηνιαία ενίσχυση, το μήνα δηλαδή. Ζευγάρι χωρίς τέκνα 32 ευρώ η μηνιαία ενίσχυση. Μία μονογονεϊκή οικογένεια 42 ευρώ μηνιαία ενίσχυση. Ζευγάρι με δύο εξαρτώμενα τέκνα 52 ευρώ η μηνιαία ενίσχυση. Ωραία, τέλεια. Ωραία. Αυτά όσον αφορά και το θέμα του Market Pass.
Λοιπόν, να πούμε ότι είναι μια πολύ καλή ενδεχομένως πλατφόρμα η οποία ανοίγει μια ανάσα οικονομική. Αρκεί δεν θα λύσει το πρόβλημα σε καμία περίπτωση. Αρκεί να μπορεί να σταθεί και στο ύψος της η συγκεκριμένη πλατφόρμα Απόστολη και να μην πέσει με το ξεκίνημα των αιτήσεων. Έτσι, γιατί έτσι είχαμε και στο παρελθόν πολλά τέτοια θέματα και πολλά προβλήματα με τις πλατφόρμες αυτές. Αυτό. Για να δούμε, για να δούμε. Ναι. Ας το ελπίσουμε. Πάντως η διαδικασία είναι εύκολη. Θα προσπαθήσουμε σε κάποιο μέρος της εκπομπής να σας δείξουμε και μέσα από το gov.gr που μπορείτε να μπείτε την πλατφόρμα για να κάνετε την αίτηση. Τώρα, επειδή έχουμε τον συνάδελφό μας, τον Κώστα του Τοκότσι, και επειδή το βλέπω, να πούμε ότι η Μαρία, κυρίες και κύριοι, υπάρχει πολύ μεγάλη πληρότητα από πλευράς ξενοδοχείων για το τρίμηνο της Καθαράς Δευτέρας. Έτσι. Αυτό είναι λογικό. Πλέον βλέπουμε ότι ο κόσμος ταξιδεύει, έχει και καλό καιρό. Έχουμε και το μεγάλο καρναβάλι της Ξάνθης. Άλλωστε και χθες ο πρόεδρος εκεί των ξενοδόχων της Ξάνθης μας είπε ότι έχει πάρα πολύ κόσμο και στα γύρω ξενοδοχεία της Χρυσούπολης, μας είπε συγκεκριμένα. Mm. Έτσι, και της Κεραμωτής. Και της Κεραμωτής. Άρα φαντάζομαι ότι και εκεί στην Κομωτινή θα συμβαίνει το ίδιο. Και επίσης μας είπε χθες ο πρόεδρος ότι 100 λεωφορεία περιμένουν από την γείτονα χώρα την Τουρκία για να συμμετέχουν στις καρναβαλικές εκδηλώσεις. Ως τουρίστες, ως χορευτές, δεν ξέρω, πάντως είναι 100 τα λεωφορεία που περιμένουν και αυτή την ενημέρωση έχουν οι άνθρωποι εκεί στην Ξάνθη. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Κομωτινή να δούμε και στην Κομωτινή τι γίνεται. Να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο Κώστα το Τοκότσι. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, καλησπέρα Απόστολα, καλησπέρα Μαρία. Πριν να πάμε στα ξενοδοχεία, να σας πληροφορήσω όσον αφορά την 28χρονη κοπέλα, επειδή επικοινώνησα και με τον ιατροδικαστή, τον κύριο Παυλίδη, η ιστολογική εξέταση θα αργήσει να βγει. Ακόμα συνεχίζουν οι έρευνες και από την αστυνομική διεύθυνση Αλεξανδρούπολης, γιατί επικοινώνησα και με τον αστυνομικό διευθυντή, τον κύριο Τσιχάρα. Πολλά ερωτηματικά, το ανέφερα και χθες στην εκπομπή ένα live news. Θα δούμε τι μέλη γενέστε με αυτή την υπόθεση. Εγώ βάζω πολλά ερωτηματικά, Απόστολα και Μαρία. Δεν ξέρω αν είναι αυτοκτονία ή έγκλημα. Έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ. Αργότερα θα έχουμε και μια επικοινωνία για το θέμα αυτό από την περιοχή. Σίγουρα έχει αναστατωθεί όλη η κοινωνία σας εκεί πάνω, έτσι όπως και εμείς το ίδιο. Ακριβώς, ακριβώς. Εσείς είστε λίγο πιο κοντά, οπότε πραγματικά είναι ένα έγκλημα με ερωτηματικό. Αυτό θα το δούμε στην συνέχεια. Με πολλά ερωτηματικά, Μαρία, ακριβώς. Λοιπόν, θα το δούμε. Να πάμε στα ευχάριστα τώρα όσον αφορά την πληρότητα των ξενοδοχείων, να μας τα πει ο αντιπρόεδρος εδώ, ο κύριος Χωίδης, ο Γιώργος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πληρότητα 100% και θα βοηθηθούν και οι υπόλοιπες πόλεις της περιφέρειας. Ναι, είναι σίγουρα ένα από τα πιο δυνατά τριήμερα του έτους, όπως κάθε χρόνο. Το καρναβάλι της Ξάνθης, όπως και τις προηγούμενες χρονιές, μαζεύει τον κόσμο από όλη την Ελλάδα, όχι μόνο τη Βόρεια Ελλάδα. Και φυσικά δεν είναι μόνο η Ξάνθη, γιατί ανέκαθεν και η Κομωτινή γέμιζε. Έτσι και φέτος έχουμε κοντά εμείς λεωφορεία. Ακριβώς. Είναι λεωφορεία τα οποία έρχονται στην πόλη μας με κέντρο τη Θράκη. Θα πάνε πιθανώς το Σάββατο προς Εύρο, θα πάνε και την Κυριακή στο καρναβάλι της Ξάνθης. Θα μείνουν και στην Κομωτινή σίγουρα. Οπότε έτσι δίνεται μια ευκαιρία με αφορμή το καρναβάλι πάντα να γυρίσουν όλη την περιοχή της Θράκης. Είναι πολύ σημαντικό, ακουγόμαστε, φέρνει κόσμο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μια ανάσα, κύριε Πρόεδρε, έτσι και για σας. Αν και εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς τώρα έχετε πληρότητα εν ώψη του καρναβαλιού της Ξάνθης. Υπάρχει πληρότητα στα ξενοδοχεία σας τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου? Γιατί και χθες λίγο απογοητευθήκαμε εδώ με τον Απόστολο, όταν μας είπε ο πρόεδρος των ξενοδόχων της Ξάνθης ότι ναι, μεν εμείς τώρα δουλεύουμε, αλλά 4 ξενοδοχεία είναι κλειστά ή πρόκειται κάποια από αυτά να κλείσουν ή πολυτουργούν, γιατί δεν υπάρχει τουρισμός τις υπόλοιπες μέρες πέραν του καρναβαλιού. Ναι, λίγο να ξεκινήσω ότι ο σύνδεσμος είναι Θράκης. Αυτό το Ξάνθης δεν έχει κάποια αναγνώριση ουσιαστική. Αλλά σε κάθε περίπτωση και η Κομωτινή έχει αυτή τη στιγμή 3 κλειστά ξενοδοχεία. Ναι. Αυτά είναι ίσως απομεινάρια τις προηγούμενες χρονιές. Ήμουνα στην Αθήνα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Όπως μου είπε κάποιος φίλος, σαν τα μανιτάρια βγαίνουν τα ξενοδοχεία. Το ίδιο ισχύει και στην Θεσσαλονίκη σε μικρότερο βαθμό. Και εδώ, αν θα το δείτε, πιστεύω ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα Airbnb.
Έχουμε πρόβλημα στη σύνδεση. Κάτι έγινε στο τεχνικό κομμάτι. Εντάξει, θα το δούμε αυτό. Πάντως, υπάρχουν θέματα όσον αφορά το συγκεκριμένο. Και το Airbnb, έτσι. Αυτό το οποίο μετέφερε από ό,τι φαίνεται τώρα και ο κύριος Χρυσοχοΐδης, είναι ένα ζήτημα. Ναι. Θα το δούμε βέβαια, θα δούμε το τι ακριβώς γίνεται. Υπάρχει η πληρότητα όμως, έτσι, σε απόψη κανένα βάλιου. Λογικό. Και νομίζω και εδώ στην πόλη της Καβάλας ότι έχουμε γεμάτα ξενοδοχεία και θα έχουμε και πάρα πολύ τουρισμό. Έτσι. Εμείς έχουμε και πολύ τουρισμό εδώ στην πόλη μας από την Βουλγαρία. Από τη Βουλγαρία. Ναι, ναι, οπότε η Ξάνθη είναι πολύ κοντά, από την Κομωτινή είναι μισή ώρα για Ξάνθη. Από εμάς εδώ είναι περίπου 3/4 περίπου. Και οι Τούρκοι από ό,τι φαίνεται, επειδή το είπε και ο κύριος Ιερόπουλος, θες, και οι Τούρκοι από ό,τι φαίνεται θα έρθουν για το καρναβάλι, για την καθαρά Δευτέρα ενδεχομένως, το τριήμερο αυτό δηλαδή να καθίσουν. Αυτό. Οπότε είναι κάτι σημαντικό γενικότερα να κινήσει λίγο ο τουρισμός. Και για καθαρό Δευτέρα, εμείς εδώ έχουμε και πολύ ωραίες παραλίες, έτσι, έχουμε πολύ ωραίες ταβέρνες στις παραλίες. Και μέρη τα οποία μπορεί να επισκεφθεί ο τουρίστας που θα έρθει έτσι για να αλλάξει τον αέρα του με θαλασσινά εν ώψη της ημέρας της καθαροδευτέρας. Ωραία. Πάμε και πάλι λίγο στον συνάδελφο. Τον έχουμε εκ νέου. Είχαμε ένα τεχνικό ζήτημα. Τώρα, Κώστα, κύριε Χρυσοχοΐδη, σας ακούμε. Σας ακούμε. Ναι. Απλά να συνεχίσω από εκεί που είχαμε σταματήσει, ότι και στην Κομωτινή υπάρχουν 3 κλειστά ξενοδοχεία. Θεωρώ όμως ότι με την αύξηση των γνωστών Airbnb, αυτών των βραχυχρόνιων μισθώσεων, έχει αναπληρωθεί αυτό το κενό στα δωμάτια, με το παραπάνω πιθανώς. Αλλά θεωρώ ότι αν συνεχιστεί αυτή η ανάπτυξη που βλέπουμε, τα ξενοδοχεία αυτά σίγουρα θα ανοίξουν τα επόμενα χρόνια, για να μην σας πω ότι θα δούμε ίσως και κάποια καινούργια. Ήταν πολύ εντυπωσιακό αυτό που είδα στην Αθήνα. Βλέπετε ανάπτυξη στον κλάδο του τουρισμού στην περιοχή, έτσι. Δεν είναι ακριβώς τουρισμός. Είναι η ανάγκη της πόλης. Αυτή τη στιγμή δεν βασίζεται καθαρά σε αυτό που λέμε τουρισμό. Βασιζόμαστε στο κομμάτι των συνεργείων, των αντιπροσώπων όλου του εμπορικού κόσμου. Εμπορικός τουρισμός, δηλαδή. Ναι, σίγουρα το καρναβάλι της Ξάνθης είναι το γνωστό κομμάτι του τουρισμού όπως το εννοούμε στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή όμως η Θράκη και η Κομωτινή κατά κόρον έχει ανάγκες στο κομμάτι των συνεργείων που βλέπουμε. Βλέπουμε μεγάλα έργα στην βιομηχανική, τα βλέπουμε στην πόλη με το αέριο. Έρχονται από άλλες πόλεις αντιπρόσωποι. Κυρίως αυτό είναι το κοινό που μένει στην Κομωτινή. Τώρα για Αλεξανδρούπολη είναι διαφορετικά εκεί πέρα. Αντιλαμβάνεστε, έχει τη θάλασσα, γυρνιάζει με την Τουρκία, έχει τον καθαρό τουρισμό όπως τον εννοούμε εμείς. Αλλά όλο αυτό το κομμάτι πρέπει να ενταχθεί σε ένα σχέδιο θρακικής ανάπτυξης. Δηλαδή το να το βλέπουμε μονομένα την Κομωτινή ή την Αλεξανδρούπολη ή την Ξάνθη είναι λίγο... κοντόφθαλμα. Έχει δηλαδή συζητηθεί ένας άνθρωπος που θα έρθει και θα έχει στα 50 χιλιόμετρα. Κύριε Χρυσοχοΐδη, αυτό που μας λέτε τώρα έχει συζητηθεί από εσάς τους ξενοδόχους. Υπάρχουν τα σχέδια από την περιφέρεια. Η περιφέρεια, ναι, σίγουρα το βλέπει η περιφέρεια που πιάνει βέβαια και Καβάλα Δράμα. Τα σχέδια υπάρχουν εκεί πέρα. Κάνει και ο κάθε δήμος τα δικά του τουριστικά, τις διαφημίσεις, προωθήσεις, όλα αυτά που βλέπουμε. Ίσως θα πρέπει να εστιάσουμε λίγο παραπάνω στον ιδιωτικό τομέα, στο τι πουλάει η πόλη. Δηλαδή, όπως είπατε πριν, η Αλεξανδρούπολη έχει πολύ καλά ψάρια, για παράδειγμα, πολύ ωραίες ταβέρνες. Η Κομωτινή θα δείξει ένα άλλο πρόσωπο, έχει μια ταυτότητα δικιά της. Το ίδιο και η Ξάνθη με τα καρναβάλια είναι γνωστή για το καρναβάλι, για το ποδόσφαιρο, για όλα αυτά. Όταν όμως είμαστε σε μια απόσταση μισή ώρα με μία ώρα, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι για ένα Σαββατοκύριακο που μπορεί κάποιος να έρθει σε μία από τις πόλεις και να επισκεφτεί πολύ εύκολα και την άλλη. Και έτσι θα κάνει. Δηλαδή δεν θα περιοριστεί στη μία πόλη. Ναι, και έχετε και πολύ ωραία μέρη. 100% στα ξενοδοχεία. Πώς σχολιάζετε τα ποσά σε δωμάτια για το τριήμερο, τον απόκριο, έφτασαν στα 890 ευρώ για τριήμερο με πρωινό. Πώς το σχολιάζετε αυτό το γεγονός? Εντάξει, θεωρώ ότι αυτό είναι μια τιμή πιθανώς σε μια πολύ καλή σουίτα, σε ένα πολύ καλό ξενοδοχείο. Δεν θεωρώ ότι, δεν τα έχω επιβεβαιωμένα, τα έχω ακούσει, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι κακό. Από τη στιγμή που είναι γεμάτη η πόλη,
σημαίνει ότι τραβάμε και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν την οικονομική δυνατότητα να έρθουν και δεν θα ξοδέψουν μόνο στο ξενοδοχείο. Θεωρώ ότι τους θέλουμε και αυτούς τους ανθρώπους. Αυτά τώρα, Κώστα, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ και μας λέει ο κύριος Χρυσοχοίδης, δεν μιλάμε τώρα για υπερτιμολογήσεις. Είναι τιμές οι οποίες υπάρχουν. Απλώς κάποιοι άνθρωποι επιλέγουν τις σουίτες και μπορούν να δώσουν αυτά τα χρήματα για τη βραδιά. Έτσι δεν είναι, κύριε Χρυσοχοίδη? Ακριβώς, ακριβώς, όπως το είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης, ακριβώς. Εντάξει, ένας μέσος όρος των τιμών σίγουρα δεν είναι εκεί κοντά. Είναι πολύ χαμηλότερο, κάτω από τα 100 ναι, ευρώ. Γιατί ο κάθε ξενοδοχείο έχει τη δικιά του τιμολογιακή πολιτική. Αστρονομικό ναι, το ποσό. Εντάξει, το πιο πιθανό είναι ότι είναι μια σουίτα για χρήστη οικογένειας, πιθανώς για τρεις μέρες. Εντάξει, είναι φυσιολογικό κάπου να είναι αυξημένες οι τιμές. Και επαναλαμβάνω ότι είναι και καλό για την πόλη αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας ακούει τετραβηγμένο. Δεν είναι όμως και είναι καλό. Δηλαδή δείχνει ότι η πόλη έχει δυναμική, Ξάνθη. Λοιπόν, να είστε καλά, ωραία, κύριε Χρυσοχοίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χρυσοχοίδη, για την ενημέρωση. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον συνάδελφο Κώστα Τοτοκότση για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Δηλαδή λοιπόν, τώρα έτσι, Κομωτινή, Μύκονος, Σαντορίνη. Άμα είναι η σουίτα 890 στην Κομωτινή. Δεν είπε όμως τη βραδιά, είπε για τα τρία βράδια, έτσι, σε αυτό το ποσό. Οπότε νομίζω ότι είναι μια λογική τιμή στα 250 την βραδιά, μία σουίτα. Είναι καλό το να υπάρχει και τέτοιος κόσμος που μπορεί να τα διαθέσει. Σίγουρα, αυτά, και αφού να φύγει να τα και τα χρήματά του στην πόλη της Κομωτινής. Αφού μπορεί να τα διαθέσει, εννοείται. Ναι, ναι, να τα διαθέσει. Λοιπόν, εκεί τώρα πάμε στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, 4 λεπτά μετά, πριν τις 3 το μεσημέρι. Εδώ είμαστε 3η 21 του Φλεβάρι 2023. Λοιπόν, Μαρία, να πάμε λίγο τώρα στο θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει το και το είπαμε και το, στην αρχή της εκπομπής. Με αυτήν, με αυτά και με εκείνα, να πούμε ότι εν τέλει έχουμε και την ακύρωση των αποκριάτικων εκδηλώσεων. Λογικό. Στη γραμμή μας είναι ο αντιδήμαρχος του Δήμου Σουφλή, ο κύριος Δημήτρης Δαρούσης, και τον ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα, κύριε Δαρούση. Καλησπέρα, κύριε αντιδήμαρχε. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, μια πραγματικά πολύ δυσάρεστη είδηση. Πένθος εννοείται στο Δήμο Σουφλίου και ένα μυστήριο, αν θέλετε, γύρω από τα όσα έχει γίνει. Πάντως, σε αυτό το κομμάτι να πούμε ότι και είναι λογικό, πήρα την απόφαση για να ακυρωθεί το καρναβάλι. Και σίγουρα θα είστε όλοι συγκλονισμένοι όπως είμαστε κι εμείς, έτσι? Φυσικά όλη η τοπική κοινωνία. Το τυχερό εδώ είναι μια μικρή κοινωνία η οποία έβλεπε καθημερινώς τη Βίκη. Ήταν η Βίκη αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας μας. Και πολύ ενεργή φυσικά στις καρναβαλικές ιδιαίτερα εκδηλώσεις, οι οποίες διοργανώνει εδώ το τυχερό εδώ και αρκετά χρόνια. Το καρναβάλι για τη Βίκη ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο, το αγαπούσε πάρα πολύ. Ήταν από τα ενεργά μέλη στο κατασκευαστικό κομμάτι, δηλαδή από 2 μήνες πριν που ξεκινάμε τις διαδικασίες, είναι πάντα μπροστά. Και όπως έκανε και φέτος. Άρα είχατε καθημερινή επαφή, έτσι, με το κορίτσι αυτό και μέχρι τελευταία, νομίζω ότι είχατε συζητήσεις. Ναι, η Βίκη συμμετείχε και φέτος στις καρναβαλικές εκδηλώσεις, για την προετοιμασία τους. Ναι. Αυτό ήταν και ο λόγος φυσικά που η Οργανωτική Επιτροπή χθες το απόγευμα αποφάσισε την ακύρωση της καρναβαλικής παρέλασης που ήταν προγραμματισμένη για την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου. Γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να σεβαστούμε τη μνήμη της Βίκης. Ό,τι υπάρχει μέσα εκεί σίγουρα έχει πινελέσει και της Βίκης. Επομένως, θεωρούμε ότι για φέτος πρέπει να ακυρωθεί η εκδήλωση αυτή. Και ελπίζουμε φυσικά να δοθούν όλες οι απαραίτητες απαντήσεις. Τι ακούγεται, κύριε Δαρούση, και στην κοινωνία και του τυχερού, τι ακριβώς έχει γίνει? Κοιτάξτε, τη Βίκη εμείς την ξέρουμε από τις αναστροφές μας ως ένα ανοιχτό άτομο, εξωστρεφές, άτομο της παρέας, γενικότερα έτσι δυναμικό άτομο, αγρότησα στο επάγγελμα, δηλαδή μόνη της ανέβαινε και στα τρακτέρ και στα μηχανήματα που διαθέτει η οικογένεια. Εμείς διαβάσαμε ότι ήταν ένα πολύ δυναμικό παιδί, ναι. Ναι, ναι, δεν είχε δηλαδή δεν φαινόταν προς τα έξω κάτι άλλο δηλαδή. Εμείς έτσι την ξέρουμε τη Βίκη και έτσι έφυγε. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι, αυτό
Γι' αυτό το λένε και κάτοικοι εκεί πέρα της περιοχής. Και κάτι τελείως ξαφνικό, από το πουθενά δηλαδή. Ενώ θα πηγαίνει και σε έναν αγώνα, θα δούμε και το ρεπορτάζ. Δεν εμφανίστηκε ποτέ η κοπέλα εκεί. Δηλαδή και για σας αυτό το πράγμα αποτελεί μια έκπληξη τώρα, έτσι, πολύ δυσάρεστη φυσικά, για το τι μπορεί να έχει συμβεί. Γιατί εδώ τα ρεπορτάζ μας λένε ότι αποκλείουμε την αυτοχειρία, οπότε πάμε σε κάτι άλλο τώρα. Και αυτό πρέπει επίσης και να τρομοκρατεί την κοινωνία. Το μόνο που ίσως φαίνει πάλι στο σενάριο την αυτοχειρία είναι ότι βρέθηκαν κάποια σημάδια στα χέρια της. Δηλαδή αυτό έχει βρεθεί. Είναι το μόνο όμως το οποίο φαίνει δηλαδή εκεί πέρα πάλι την έρευνα, αλλά η έρευνα να πούμε ότι έχει πάει ήδη και στο αστυνομικό τμήμα Αλεξανδρούπολης, έχει φύγει από το τυχερό, έχει φύγει από το σουφλί, που σημαίνει ότι ψάχνουν τα πάντα τώρα. Το ρεπορτάζ μας λέει και κάμερες ασφαλείας, οπότε να δούμε το τι ακριβώς θα γίνει. Κύριε Δαρούση, όπως είπατε όμως και εσείς, πραγματικά συγκλονισμένη όλη η κοινωνία. Έχετε τρομοκρατηθεί κάτι και έχουν τρομοκρατηθεί έτσι, έστω και στην υπόνοια μιας εγκληματικής ενέργειας. Κοιτάξτε, αυτά τα πράγματα δεν είναι συνηθισμένα στην περιοχή μας. Είμαστε μια μικρή κοινωνία, δεν είχαμε ποτέ τέτοια περιστατικά. Γνωρίζετε το ένα τον άλλο, λογικό. Ναι, σίγουρα καλό είναι να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα σχετικά γρήγορα. Εντάξει, οι υπηρεσίες θα κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει. Και ελπίζουμε να δοθούν οι απαραίτητες απαντήσεις πρώτα στην οικογένεια και στη συνέχεια η κοινωνία να μάθει. Αυτό. Μακάρι. Να δούμε τώρα τι θα βγάλει και το δικαστική εξέταση, η οποία θα αργήσει, όπως είπε και ο Κώστας, το Κότσος νωρίτερα, ο συνάδελφος. Για να δούμε τι θα πει ο κύριος Παυλίδης, ο οποίος είναι ο καθήλυνα αρμόδιος. Κύριε Δαρούση, εμείς να σας ευχαριστήσουμε. Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Ναι, να πούμε ότι η κηδεία της Βίκης θα γίνει αύριο. Στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τυχερού, στις 2 η ώρα θα φτάσει σωρό στην εκκλησία και στις 3 θα ξεκινήσει η λειτουργία. Μάλιστα. Τα συγχαρητήρια μας λοιπόν στους οικείους της και στην κοινωνία επάνω, γιατί πραγματικά ένα παιδί δικό σας και έφυγε τόσο άδικα και τόσο ξαφνικά. Δεν μιλιέται τώρα σίγουρα η οικογένεια εκεί πάνω, κύριε Δαρούση, που τους γνωρίζετε, είναι μια κλειστή εννοείται βέβαια, κοινωνία. Πάρα πολύ βαρύ. Λογικό. Πάρα πολύ βαρύ. Λοιπόν, κύριε Δαρούση, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας. Λοιπόν, έχουμε το σχετικό ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε λίγο τα μέχρι στιγμή στοιχεία. Τι ακριβώς έχει γίνει, ένα πέπλο μυστηρίου πάνω από τη συγκεκριμένη υπόθεση. Για πάμε. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση μιας 28χρονης κοπέλας που αγνοούνταν από την Δευτέρα το απόγευμα στον Εύρο και βρέθηκε νεκρή σε Χαράδρα. Η κοπέλα διέμενε σε οικισμό του Εύρου και την αναζητούσαν οι γονείς της από το απόγευμα της Δευτέρας, ενημερώνοντας για την απουσία της και τις αστυνομικές αρχές. Τελικά η ίδια βρέθηκε νεκρή και μαχαιρωμένη στο στήθος σε Χαράδρα στο Σουφλί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ήταν επικεφαλής του τοπικού καναβαλιού αλλά και φοιτήτρια μπελουργίας συνοπίας. Επίσης ότι ήταν ατύχημα τροχαίο. Έφυγε δηλαδή με τη μοτοσυκλέτα και έπεσε εκεί στην Χαράδρα, στη χαρά των 30 μέτρων. Όταν όμως ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, όταν όμως πήγαν και οι διασώστες και η αστυνομία και την γύρισαν, είδαν ότι ήταν μαχαιρωμένοι στο στήθος. Πλαίσιο των περιπολιών και τον εντοπισμό της αστυνομικής του αστυνομικού τμήματος Τυχερού βρήκαν τη σωρό, μετά και από τη σχετική αναζήτηση από τον θείο της. Μάλιστα, ο πατέρας της συντετριμένος μετέφερε μεταξύ άλλων, ενώ ξεκίνησε να πάει σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, την ψάχναμε και δεν μπορούσαμε να τη βρούμε. Την βρήκε σήμερα τυχαία ο ανιψιός μου στο βουνό. Δεν τη βρήκαν σε γκρεμό ακριβώς, ένα πρανέ στην άκρη του δρόμου τη βρήκανε. Εμένα με ενδιαφέρει ότι χάσαμε το παιδί. Δεν είχε κάποια προβλήματα. Συντετριμένοι και οι κάτοικοι του Τυχερού, καθώς έκαναν λόγο για ένα πολύ καλό κορίτσι που δεν είχε δώσει κανένα δικαίωμα, ούτε φυσικά είχε ψυχολογικά προβλήματα. Χθες το μεσημέρι, κατά τις 2.30 έφυγε από το σπίτι και είπε στους γονείς ότι θα πήγαινε στο γήπεδο ποδοσφαίρου που έπεσε στο τοπικό πρωτάθλημα η ομάδα του Τυχερού και η παρέα της θα την περίμενε στην κερκίδα. Όμως δεν πήγε ποτέ στον αγώνα. Αργά το απόγευμα, που δεν την είχε εμφανιστεί, άρχισαν οι γονείς της να την αναζητούν. Πήραν τηλέφωνο, δεν το σήκωνε, άρχισαν να ψάχνουν τις φίλες της στα χωριά, στο Σουφλί που είχε κάποιες παρέες παντού. Επειδή γνώριζε ο θείος της ότι η κοπέλα συνήθιζε να πηγαίνει βόλτες προς το βουνό με το μηχανάκι, προς τη Λευκύμη, σήμερα το πρωί έκανε μία βόλτα στην διαδρομή και είδε ένα σημείο με σπασμένα κλαδιά και δέντρα και σταμάτησε. Και εκεί την εντόπισε. Βρέθηκε με ένα μαχαίρι στο στήθος. Ψάχνουν να βρουν αν υπήρχαν κάμερες από τη διαδρομή
Από το Τυχερό μέχρι τη Λευκυμή είναι μια απόσταση μεγαλύτερα από 5 χιλιόμετρα τα δύο χωριά. Μεσολαβεί ένα άλλο χωριό, ο Προβατώνας, που είναι και στα και οι φωτεινοί σηματοδότες εκεί. Και επειδή εκεί είναι και η ταξιαρχία, η έδρα της 7ης ταξιαρχίας στον Προβατώνα, ψάχνουν να βρουν αν υπάρχουν κάμερες είτε από δημόσια κτίρια είτε από ιδιωτικά κάποια καταστήματα, για να δουν αν μέχρι τη διαδρομή αυτή ήταν μόνη της η μοτοσυκλέτα ή με κάποιους άλλους. Και επίσης, αυτό είναι καινούργιο στοιχείο, ζητούν τη συνδρομή των εταιριών κινητής τηλεφωνίας για να δουν αν το στίγμα της κοπέλας στο τηλεφωνικό. Για τη δικαστική εξέταση σίγουρα θα δείξει άπλετο φως στη συγκεκριμένη μυστηριώδη υπόθεση. Λοιπόν, μια έτσι πολύ ιδιαίτερη υπόθεση και φυσικά μένει να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Η δικαστική εξέταση, όπως είπαμε, θα αργήσει από το ρεπορτάζ. Εμείς προσπαθούμε να έχουμε μια επικοινωνία με τον κύριο Παυλίδη, δεν κατέστη εφικτό. Θα δούμε λοιπόν κατά τη διάρκεια φυσικά και της εκπομπής και της ημέρας ενδεχομένως, αν και εφόσον θα έχουμε κάτι νεότερο στην συνέχεια. Μια όντως πολύ περίεργη υπόθεση. Τι πάντως, να πούμε, Απόστολη, αυτά είναι γεγονότα τα οποία πραγματικά μας συγκλονίζουν. Και εκεί που λέμε ότι λίγο έχουμε ησυχάσει, ξαφνικά γίνεται και κάτι ακόμη, έτσι. Το οποίο είναι τραγικό. Τραγικό, αφορά νέους ανθρώπους. Και πραγματικά λυπόμαστε πολύ για τις οικογένειες οι οποίες μένουν πίσω και για τον Γολγοθά τώρα που πρόκειται να τραβήξει και αυτή η οικογένεια. Αυτό. Αύριο λοιπόν η κηδεία της κοπέλας και το ζήτημα είναι ένα βέβαια, να δούμε το τι ακριβώς έχει συμβεί, τι έχει γίνει. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ερωτηματικό φυσικά το οποίο υπάρχει. Ναι, γιατί όπως μας είπε και πριν ο Αντιδήμαρχος, είναι συγκλονισμένοι όλοι οι άνθρωποι εκεί. Είναι ένα μικρό χωριό, μια κοινωνία πολύ μικρή, γνωρίζει ο ένας τον άλλον. Δηλαδή ήταν απίθανο τώρα να υπάρχει, απίθανο εντός εισαγωγικών, έτσι, μια εγκληματική ενέργεια. Αλλά με τόσα που έχουμε δει σε όλες αυτές τις χρονιές και αυτά που έχουμε ακούσει, τίποτα δεν αποκλείεται. Αυτό τίποτα δεν είναι απίθανο. Πάντως, στην αρχή αναφέρθηκε για ατύχημα το συγκεκριμένο γεγονός και με την παρουσία και του δικαστή του κ. Παυλίδη φυσικά εκεί, είχαμε τελικώς ότι είχε μια μαχαιριά στην καρδιά, εκεί στο στήθος βασικά εδώ, με αποτέλεσμα να χάσει και τη ζωή της, έτσι, που ήταν μέσα από την μπλούζα, αναφέρει βέβαια το ρεπορτάζ. Και την οποία την διαπίστωσαν όταν βρήκαν το κορίτσι, έτσι. Ακριβώς. Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε λίγο και για την υπόλοιπη επικαιρότητα. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε, εκπομπή Αναλυτής Συνέχεια. Συνεχίζουμε και σήμερα με τα θέματα της επικαιρότητας. Λοιπόν, θα πάμε τώρα λίγο σε πολιτικές μας ειδήσεις. Άλλωστε, αντίστοιχα, έτσι έχει ξεκινήσει για τις εκλογές. Αυτό είναι λογικό. Και ήδη έχουμε συνεχώς δημοσκοπήσεις οι οποίες έχονται στο φως. Έχουμε μια νέα δημοσκόπηση τώρα της ΑΛΚΟ, αν δεν κάνω λάθος, για τον ΑΛΦΑ. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα σχετικά στοιχεία τα οποία έχει δημοσιευτεί από τη δημοσκόπηση. Βλέπουμε μια διαφορά 7 μονάδων περίπου μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, 32,1% η Νέα Δημοκρατία, 25,1% ο ΣΥΡΙΖΑ, 9,8% το ΠΑΣΟΚ, 5,9% Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, 3,7% Ελληνική Λύση, 2,7% Μέρα 25, 2,5% Έλληνες, 1,2% Εθνική Δημιουργία, 4,6% Άλλο Κόμμα. Και ένα αποφάσιστη βλέπουμε ότι σε σχέση με τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις είναι ανεβασμένο το ποσοστό, 12,4%. Τώρα, Απόστολε, πρέπει να μας προκαλεί έτσι την μεγάλη μας έκπληξη και την απορία. Αυτό. 12,4% δεν έχω αποφασίσει τι θα ψηφίσω και πιθανό να έχω και αποχή έτσι, από τις εκλογές. Δεν αποκλείεται. Οπότε αυτό το 12,4% μπορεί να καθορίσει κατά πολύ μεγάλο ποσοστό το αποτέλεσμα των εκλογών. Σίγουρα, είναι ένα σημαντικό. Ειδικό ποσοστό, έτσι. Μιλάμε, και αυτό θα πρέπει να προβληματίσει κυβερνητικούς και μη. Τι γίνεται, γιατί να υπάρχει αυτή η μεγάλη αποχή από τον ψηφοφόρο, δεν θέλει. Αυτό, 32,1 λοιπόν με 25,1. Εκεί παραμένει σχετικά η διαφορά. Το μικρότερο νομίζω που ήταν γύρω στις 4 μονάδες, αν δεν κάνω λάθος από μια άλλη δημοσκόπηση. Εδώ είμαστε στις 7 μονάδες μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου και ακολουθούν φυσικά μετά τα υπόλοιπα κόμματα. Κάτι το οποίο κρατάω είναι επίσης ότι Μέρα 25 πάλι εκτός Βουλής 2,7, ενώ πτώση για το κόμμα των Ελλήνων είναι στο 2,5, ενώ άλλες δημοσκοπήσεις το δείχνουν στο 3,5. Μια μονάδα πάνω δηλαδή, είναι κάτω
Εδώ, ενώ 4,6 βλέπουμε ότι προτιμά και το άλλο κόμμα. Τώρα οι δημοσκοπήσεις φυσικά και αυτή την εποχή θα παίρνουν και θα δίνουν. Έτσι, καλά, σίγουρα. Αυτό. Εννοείται, ήδη παίρνουν και δίνουν πάρα πολλές εταιρείες. Λοιπόν, πάμε τώρα στην άλλη κάρτα. Καταλληλότερος για πρωθυπουργός, 37% ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 29% ο Αλέξης Τσίπρας, 27% κανένας από τους δύο, 7 αναποφάσιστος. Αυτό πάλι το 27% κανένας από τους δύο. Έτσι, το οποίο πλησιάζει τον δεύτερο. Έτσι, το βέβαια. Το οποίο πλησιάζει τον δεύτερο. Βάζει σε σκέψεις, έτσι. Άρα, τι να πω, είναι επίσης πάρα πολύ μεγάλο το συγκεκριμένο ποσοστό. Ωραία, ωραία. Έτσι. Τέλεια. 37% βλέπουμε, Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάντως, κρατάει τα πρωτεία περίπου, μια προηγούμενη δημοσκόπηση έλεγε γύρω στο 39. Πάμε, ικανοποιημένοι από την κυβέρνηση είναι οι πολίτες, για να δούμε. Καθόλου το 40%, αν είναι ναι, λέει, θα λέγατε ότι είστε πολύ, αρκετά, λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι. Καθόλου το 40, αρκετά το 25, λίγο το 25, 8% πολύ, 2% δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Τώρα καθόλου το 40% και καταλληλότερος πρωθυπουργός ο 37%, Κυριάκος, είναι λίγο περίεργο. Είναι λίγο περίεργο. Κι όμως, είναι δημοσκόπηση, τα δείχνει, τα λέει. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά, δεν ξέρω τώρα, έχουμε... αυτά είναι για μετά. Οπότε πάμε πρώτα να καλησπερίσουμε ευθύς αμέσως την κυρία Αθηνά Παναγιωτίδου. Είναι υποψήφια βουλευτής. Είναι υποψήφια βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ στην Καβάλα. Ωραία. Κυρία Παναγιωτίδου, χαίρετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Παναγιωτίδου. Καλησπέρα σας, κύριε Αντζαμιδάκη, κυρία Βλαμίθου και σε όλους τους τηλεθεατές. Και πάρα πολύ ωραία φωτογραφία τώρα εδώ. Για δώστε λίγο να τη δούμε την κυρία Παναγιωτίδου. Καλησπέρα. Μια ωραία γυναίκα, δραστήρια, γιατί σας έχουμε γνωρίσει εδώ και πολύ καιρό, κυρία Παναγιωτίδου, που ασχολείστε με τα κοινά και προσφέρετε πάρα πολλά πράγματα στον άνθρωπο, έτσι. Βλέπω ιστοσελίδες με δωρεές, με... πράγματα τα οποία χαρίζετε, βοηθάτε, όχι εσείς προσωπικά, αυτό που έχετε οργανώσει. Και αυτό εμάς τις γυναίκες, ξέρετε, μας κάνει και περήφανες. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Βλαμίτσου, για τα καλά σας λόγια. Ένα παραπάνω που λέγονται και από μια γυναίκα δραστήρια επίσης. Γνωρίζετε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τα κοινά θα πρέπει να δραστηριοποιείται και μέσα στην κοινωνία. Δεν μπορεί δηλαδή να προτάσουμε ένα πρόγραμμα, να θέλουμε να το εφαρμόσουμε και να καθόμαστε σε ένα καναπέ ή πίσω από ένα γραφείο. Θα πρέπει δηλαδή διαρκώς να κινούμαστε και να είμαστε με τον κόσμο, μέσα στον κόσμο, να γνωρίζουμε τα προβλήματά του και να προσπαθούμε να τα επιλύουμε διαρκώς. Αυτό λοιπόν κάνω και εγώ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν είναι τώρα που ασχολούμαι με τα κοινά. Έχετε μια ευαισθησία όσον αφορά τον άνθρωπο. Αυτό το είχα γενικότερα και από μικρή. Τη λεγόμενη ενσυναίσθηση την είχα από μικρή και θα πρέπει να την έχουμε και όλοι. Να μπαίνουμε λοιπόν στη θέση του άλλου. Μπαίνοντας στη θέση του άλλου, καταλαβαίνουμε και γιατί αντιδρά έτσι και το τι θέλει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαι υποψήφια βουλεύτρια. Δεν θα μπορούσα, αν βρισκόμουν στη Βουλή, να ψήφιζα ένα νόμο και να μην ήξερα γιατί τον ψηφίζω. Και γιατί πρέπει να τον ψηφίσω και αν αυτός ο νόμος επιδρά καταλυτικά πάνω σε μερίδες πολιτών στους οποίους αναφέρεται. Και πώς θα καλυτερέψουμε τη ζωή τους. Αν δεν είμαι μέσα στον κόσμο, πώς θα το γνωρίζω αυτό. Κυρία Παναγιωτίδου, εσείς τώρα είστε μέσα σε όλες αυτές τις κοινωνικές ομάδες, αλλά και καθημερινά έχετε επαφές με τον Καβαλιώτη, με τους πολίτες ψηφοφόρους εν δυνάμει. Τι μηνύματα δέχεστε εσείς, πώς είναι η καθημερινότητα σήμερα? Σχετικά με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία παίρνω πάρα πολύ θετικά μηνύματα. Ο κόσμος μέσα σε εισαγωγικά είναι στα κάγκελα, δεν έχει να ζήσει. Ο μισθός τελειώνει από την τρίτη ημέρα, μόλις παίρνεις το μισθό τον καταθέτεις και βρίσκεται στα όρια του. Οπότε τα μηνύματα που παίρνω σχετικά με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και την διακυβέρνηση του κράτους από αυτόν είναι πάρα πολύ θετικά. Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά προετοιμάζεστε τώρα, κυρία Παναγιωτίδου, ήδη έχετε ξεκινήσει τις επαφές? Ναι, προχτές βγήκαν τα λύσεις των ονομάτων με τους υποψήφιους βουλευτές. Βέβαια, ήμασταν σε μια εγρήγορση
με το κόμμα μας εδώ και πάρα πολύ καιρό. Προετοιμάζομαι, έρχομαι σε επαφές με τον κόσμο και θα δούμε. Αυτό, αυτό. Το κλίμα το προεκλογικό γενικότερα στο νομό της Καβάλας, πώς το εισπράτετε εσείς, όχι όσον αφορά μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά γενικότερα. Πώς είναι έτοιμος ο Καβαλιώτης να ψηφίσει, γνωρίζει το τι θέλει να ψηφίσει ή είναι ακόμη μπερδεμένος, κυρία Παναγιωτίδου? Πάρα πολλοί γνωρίζουν τι θέλουν ήδη να ψηφίσουν. Κάποιοι βέβαια ακόμη περιμένουν να δουν τα προγράμματα των κομμάτων, τα οποία έχουν βγει βέβαια, αλλά σχετικά με εμάς έχει βγει εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά θα αρχίσουμε να το τρέχουμε αυτό το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ μέχρι τις εκλογές, να το κοινωνήσουμε στον κόσμο. Οπότε ο κόσμος περιμένει και αυτό. Σας είπα όμως ότι βρίσκονται στα κάγκελα και οι ψηφοφόροι και οι πολίτες και ο κόσμος. Έχουν φτάσει στα όρια τους πλέον. Θέλουν κάποια αλλαγή. Ναι. Και στη ζωή τους και στην κοινωνία και γενικότερα στο γύρω κόσμο τους. Κυρία Παναγιωτίδου, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια διαφορά περίπου 6 με 7 μονάδων τώρα που είδαμε πάλι μια σχετική δημοσκόπηση. Πιστεύετε αυτή η διαφορά θα είναι έτσι στις εκλογές ή θα έχουμε κάποια διαφοροποίηση? Εγώ έμαθα στη ζωή μου να κρατάω μικρό καλάθι και μέχρι το τέλος να περιμένω. Διαρκώς η ψαλίδα αυτή που μου λέτε τώρα κλείνει. Είδαμε και το τι συνέβη και στην Κύπρο πρόσφατα. Ναι. Οπότε έμαθα μέσα σε εισαγωγικά να μην πιστεύω στις δημοσκοπήσεις. Έμαθα να πιστεύω στον κόσμο και σε αυτό που μου λένε καθημερινά. Ωραία, οπότε εσείς, ναι, Απόστολε. Επίσης, κυρία Παναγιωτίδου, επειδή γενικότερα ήταν κάτι το οποίο όταν σας προτάθηκε για το ψηφοδέλτιο για δεύτερη φορά να είστε στο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν από τις επιλογές που κάνατε απευθείας ή είχατε και δεύτερη σκέψη? Γιατί υπήρχαν πολλές φήμες και για την ασχόλησή σας, πιθανώς και με την τοπική αυτοδιοίκηση. Όχι, ήταν προτεραιότητά μου. Εγώ είχα καταθέσει το βιογραφικό μου εδώ και πάρα πολύ καιρό, όπως και πολλοί άλλοι. Και περίμενα αυτό. Ήθελα την ενασχόλησή μου καταρχήν με την ευρύτερη πολιτική σκηνή και βλέπουμε. Ωραία, οπότε ήταν από την αρχή focus, να το πω έτσι, κυρία Παναγιωτίδου, στο θέμα των βουλευτικών υποψηφιοτήτων. Παρ' όλα αυτά όμως σας βλέπουμε ότι είστε πολύ ενεργοί και στην τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι, και στις εκδηλώσεις. Και σαν πρόεδρος εργαζομένων της τοπικής αυτοδιοίκησης και γενικότερα έτσι συμμετέχετε σε πολλές εκδηλώσεις, δίνετε δηλαδή το παρόν. Πιθανόν για να έχετε καλύτερη επαφή με τον κόσμο, κυρία Παναγιωτίδου, έτσι, από εκεί εισπράτετε και όλα αυτά τα μηνύματα, φαντάζομαι. Για προσωπικό όφελος, γενικότερα. Από εκεί εισπράττω όλα αυτά τα μηνύματα που παίρνω, και τα είπα προηγουμένως. Σε ό,τι αφορά την ενασχόλησή μου με την τοπική αυτοδιοίκηση, αυτό έπεται, αλλά εγώ έχω πάρα πολλούς φίλους γενικότερα από παντού και πηγαίνω παντού. Οπότε θα με βλέπετε και παντού. Δεν φύτρωσα δηλαδή. Εννοείται, θα το συζητώ αυτό. Έχω και πάρα πολλούς φίλους και πάρα πολλούς γνωστούς. Και θα με βλέπετε παντού, γιατί και ο κόσμος πηγαίνει παντού. Εδώ, αυτό το διάστημα, είμαστε ένα μελίσι όλοι. Τρέχουμε από εδώ και από εκεί. Γενικότερα, λοιπόν, ας κρατήσουμε λίγο τώρα την ενασχόληση με την ευρύτερη πολιτική σκηνή, όπως σας είπα. Και για τα υπόλοιπα βλέπουμε εν καιρό. Βέβαια, έτσι, γιατί είναι και οι μέρες πολύ λίγες τώρα, έτσι, μέχρι τις εκλογές. Εμείς να σας ευχηθούμε... Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας πω και κάτι άλλο. Διότι με την ιδιότητά μου ως πρόεδρος των εργαζομένων ΟΤΑΝΟ μου Καβάλα, επειδή έχω συντάξει μια επιστολή, θα την λάβετε εντός λίγων ημερών, με βάση την οποία λέω κάποια πράγματα για τα οποία πιστεύω, και με αυτήν θα δηλώσω και την παρέτησή μου, πρώτη εσείς το μαθαίνετε, ως πρόεδρος του εργαζομένου ΟΤΑΝΟ μου Καβάλα, διότι δεν συνάδουν αυτές οι δύο ιδιότητες που έχω αυτή τη στιγμή. Ένας σύλλογος θα πρέπει να είναι ακομμάτιστος, ένας πρόεδρος θα πρέπει να είναι ακομμάτιστος, γιατί εκπροσωπεί το σύνολο των εργαζομένων, οπότε και γι' αυτόν τον λόγο θα δηλώσω την παρέτησή μου. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Παναγιωτίδου.
Να είστε και θα καλά. Τα ξαναπούμε, κυρία Παναγιώτη. Να είστε καλά. Καλά. Ευχαριστούμε να πολύ. Να είστε καλά και εσείς σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, να ορίστε, είχαμε και την παρέτηση ουσιαστικά πλέον της κυρίας Παναγιωτίδου. Λογικό δεν είναι αυτό, βέβαια, εφόσον κατεβαίνει τώρα η υποψηφία. Οπότε βλέπουμε. Εμένα μου αρέσει, ξέρεις, οι γυναίκες να εμπλέκονται στην πολιτική. Φυσικά, και οι γυναίκες οι οποίες είναι δραστήριες και ήδη έχουν ένα παρελθόν και προσφέρουν στην τοπική κοινωνία, είτε μέσα από συλλόγους, είτε μέσα από την εργασία τους. Απόστολε, είτε πάντως, από κοινωνικές δράσεις. Αυτό, ναι. Επειδή ανοίξαμε τώρα το εκλογικό κομμάτι, να πούμε ότι έχουμε και τέλος εποχής για τη Νέα Δημοκρατία όμως, το πρώτο κόμμα. Ναι. Δεν ξέρω, έχει πληροφορηθεί λογικά. Δεν θα έχουμε υποψήφιο τον Κώστα Καραμαλή στα ψηφοδέλτια, ναι, της Νέας Δημοκρατίας. Είναι επίσημο πλέον αυτό. Η ιστορία λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας είναι απόλυτα συνυφασμένη με τον Κώστα Καραμαλή. Αναφέρει, να δούμε παιδιά, ναι, το site, ο Μακάριος Λαζαρίδης, ο βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας, έκανε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή, μάλιστα, την ανακοίνωση του κύριου Καραμαλή. Να διαβάσουμε αυτήν την ανάρτηση. Βλέπουμε εδώ και μια φωτογραφία που είχε κάνει, που είχε βγει φυσικά μεταξύ του ιδίου και του πρώην Πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμαλή. Βλέπουμε λοιπόν, ο κ. Λαζαρίδης αναφέρει, ναι, η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας είναι απόλυτα συνυφασμένη με τον Κώστα Καραμαλή, τόσο ως πρωθυπουργός όσο και ως πρόεδρος του κόμματος, προσέφερε τα μέγιστα στην πατρίδα. Τον ευχαριστούμε για όλα. Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσει να δρά για το καλό του τόπου και της παράτασης. Πάντως το όνομα του Καραμαλή θα υπάρξει μέσα στη Νέα Δημοκρατία και θα συνεχίσει. Έτσι είναι, υφίσταται, γιατί έχουμε, σωστά, και τον υπουργό, τον, ακριβώς, τον μικρότερο, τον βουλευτή Καραμαλή. Βουλευτή Σερών. Γιατί θα τα λέμε τώρα έτσι, όσο πλησιάζει ο καιρός, και υποψήφιο βουλευτή εκ νέου. Σύμφωνα πάντα βέβαια με τις επίσημες ανακοινώσεις, έτσι, οι οποίες αναμένονται να γίνουν, όπως είπαμε, μέχρι τέλος Φλεβάρη. Λοιπόν, μάλιστα, αυτά όσον αφορά και αυτό, να πούμε ότι έχουμε είδηση, θα την πούμε μετά τις διαφημίσεις όμως και για το θέμα που έχουμε ασχοληθεί εμείς, Μαρία, εδώ πρώτη στην εκπομπή, για τον κίνδυνο απένταξης των έργων από το Δήμο Παγκαίου και Νέστου. Έχουμε είδηση, έχουμε και έχουμε κάνει τοποθέτηση. Μεγάλη συζήτηση για το συγκεκριμένο. Έτσι. Έχουμε έτσι. Και επίσημη τοποθέτηση του Περιφερειάρχη. Α, πολύ ωραία. Ωραία. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε εκπομπή Αναλυτής Συνέχεια. Συνεχίζουμε και σήμερα με τα θέματα της επικαιρότητας. Και επιστρέφουμε, Μαρία, κυρίες και κύριοι, λίγο και στο πρώτο θέμα της εκπομπής που ασχοληθήκαμε λίγο με τα ξενοδοχεία και την κίνηση τώρα λόγω τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας. Θέλω να πάμε να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο της Παλαιστινίας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και φυσικά Ξενοδόχων Χαλκιδικής, τον κύριο Τάσιο. Χαίρετε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Τάσιο. Μας ακούει ο κύριος πρόεδρος? Ναι. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα σας, κύριε Τάσιο. Ναι, να το δούμε, παιδιά. Δεν ακούμε, δεν ακούω εγώ στο στούντιο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ωραία, τώρα σας ακούμε, ωραία, και σας βλέπουμε. Ωραία. Λοιπόν, με αφορμή λίγο την κίνηση για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, κύριε πρόεδρε, τι εικόνα έχετε τώρα για τα ξενοδοχεία και τις κρατήσεις? Είναι μια καλή τονωτική ένεση το τριήμερο που έχουμε μπροστά μας. Μιλάμε για πληρώτες στις περιοχές που έχουν καρναβαλικές εκδηλώσεις κινείται στο 100%. Παράλληλα, όσοι βρίσκονται κοντά σε απόσταση περίπου μίας ώρας, φαίνεται και εκεί να κάνουμε μεγάλες πληρώτες. Αρκετές πόλεις με τα αστικού τύπου ξενοδοχεία έχουν και αυτές μια καλή κίνηση. Θα έλεγα ότι είναι μια οικονομική τονωτική ένεση για τον ορεινό όγκο γενικότερα. Και φυσικά οι καιρικές συνθήκες θα παίξουν τον ρόλο τους και για τις κρατήσεις τελευταία στιγμή. Αν και μας δίνει βροχές, κύριε πρόεδρε, την Δευτέρα, θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα αλλάξει κάτι και ότι ήδη έχουν κλειστεί τα δωμάτια στα ξενοδοχεία για την καθαρό Δευτέρα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, εντάξει, πέρσι και πρόπερσι ήταν δύσκολες χρονιές. Φέτος ήταν ένα καλό καλοκαίρι. Εσείς πώς βλέπετε την κίνηση από εδώ και μετά και για την σεζόν την καλοκαιρινή? Το 2022, όπως έχω πει και σε άλλες μου συνεντεύξεις, ήταν μια χρονιά μεταβατική. Και αυτό γιατί ξεκινήσαμε ουσιαστικά από το Μάιο, σχεδόν σε όλη τη χώρα, Ιούνιο, στην Βόρεια Ελλάδα. Δεν είχαμε το λειτουργικό κέρδος που θα ήθελαν οι επιχειρήσεις εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους, αλλά και του τιμάριθμου. Γι' αυτό και οι επιχειρήσεις είδαν να υπάρχει έτσι ένα μικρό λειτουργικό κέρδος. Το 2023 βλέπουμε, τουλάχιστον με τα στοιχεία μέχρι σήμερα, ότι είναι μια κανονική χρονιά, με δεδομένα του 2019, αν θέλετε, και παράλληλα περιμένουμε στο τέλος Μαρτίου να έχουμε την πρώτη καλή εκτίμηση για το σύνολο της σεζόν. Μάλιστα.
Οπότε ωραία. Βλέπουμε να είναι καλή η κίνηση σχετικά και στα ξενοδοχεία λέτε και στις κρατήσεις. Λέτε μέχρι και τέλος του Μάρτιο ότι θα έχουμε έτσι τα δεδομένα για την περιοχή. Έχουμε θέματα όσον αφορά, τώρα που σας έχουμε και στην εκπομπή μας, κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά τα Airbnb, υπάρχουν έτσι κόντρες με τα συγκεκριμένα. Γιατί έχουμε μιλήσει εμείς με ξενοδόχους και με συλλόγους ξενοδόχων εδώ από την περιοχή και πραγματικά μας λένε ότι έχουν γίνει πάρα πολλά Airbnb και αυτό είναι εις βάρος των ξενοδοχείων. Καταρχήν δεν έχουμε κάποια κόντρα, απλώς θέλουμε να μπει ένα πλαίσιο. Εγώ χρησιμοποίησα λάθος λέξη, συγχωρέστε με, αλλά κάπως έτσι το βλέπω. Ναι, σας ακούω. Θέλουμε να μπει ένα πλαίσιο σε ένα συγκεκριμένο σημείο αναφοράς για την βραχυχρόνια μίσθωση. Και είναι συγκεκριμένο ότι πρέπει να είναι έως 2 ακίνητα σε ένα αφημί φυσικού προσώπου και με τα σημερινά δεδομένα όπως έχει να πληρώνει μια φορολογία με κλίμακα. Και από εκεί και πέρα, ό,τι υπάρχει πάνω από 2 ακίνητα να είναι επιχειρηματική δραστηριότητα. Σε αυτή τη δραστηριότητα θα πρέπει να βγουν και κάποιοι κανόνες ασφαλείας, για παράδειγμα. Γιατί αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία θα δώσουν έναν ίδιο ανταγωνισμό μεταξύ μας. Διότι θα πω πάρα πολύ απλά για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας ότι 100 ευρώ, για παράδειγμα, ένα δωμάτιο στο κόστος του δεν έχει ΦΠΑ στα 100 ευρώ στη βραχυχρόνια μίσθωση. Δεν πληρώνει ο πελάτης φόρο διαμονής, δεν υπάρχει, συγγνώμη, το τέλος παρεπιδημούντων και προφανώς η χρέωση των δημοτικών τελών είναι ως κατοικία και όχι ως επαγγελματική στέγη. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι ίσως ανταγωνισμός. Συνεπώς, εκεί εντοπίζουμε τα ζητήματα, παράλληλα με τη φέρουσα ικανότητα που υπάρχει πρόβλημα σε πολλές περιοχές της χώρας και σε νησιωτικούς προορισμούς, αλλά ακόμη και στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και στη Θάσο. Βλέπουμε σε πόλεις που ίσως δεν το περιμέναμε, σε κομοπόλεις, να υπάρχει βραχυχρόνια και να δημιουργεί ουσιαστικά ένα ζήτημα βιωσιμότητας. Άρα λοιπόν, εμείς ζητάμε ξεκάθαρα και το λέμε εδώ και πολλά χρόνια, ζητάμε να μπει το πλαίσιο αυτό, ούτως ώστε να έχουμε για όλους τα ίδια δεδομένα. Άλλωστε και η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει το πρόβλημα και θέλει να βάλει ένα ενιαίο θεσμικό πλαίσιο. Έως τότε όμως θα πρέπει και στη χώρα να μπει αυτός ο κανόνας με τον αριθμό βραχυχρόνιας μίσθωσης, ο οποίος και σήμερα υφίσταται με βάση νομοθεσία, αλλά δεν υπάρχει το πλαίσιο το οποίο αναφέραμε πριν. Υπενθυμίζω ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, την τελευταία πενταετία, έχουν καταχωρηθεί στις πλατφόρμες 182.000 ακίνητα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Υπολογίζουμε περίπου στα 300 εκατομμύρια δημόσια έσοδα τα οποία χάνονται είτε μέσω των ασφαλιστικών εισφορών είτε του ΦΠΑ. Αυτά είναι με επίσημη έρευνα που έγινε από την Grand Thornton για το εξωτερικό επιμελητήριο Ελλάδος. Συνεπώς, στοχευμένα και μεθοδικά λέμε τη γνώμη μας και πιστεύουμε ότι η πολιτεία θα βάλει μπροστά αυτό το σχέδιο. Βέβαια, ενδεχομένως οι πρόωρες εκλογές, σε βάση τόσο οι εκλογές που μπορεί να γίνουν Απρίλιο, να έχουν μία, αν θέλετε, στασιμότητα στο ζήτημα, αλλά σίγουρα από το διάλογο που έχουμε αναπτύξει με την κυβέρνηση, πολύ ξεκάθαρα φαίνεται ότι και η ίδια θέλει να βάλει αυτό το πλαίσιο. Να σας ρωτήσω, συγγνώμη, πώς το λέει. Ναι, ναι. Κλείνουν ξενοδοχεία γιατί σε μία πόλη είναι περισσότερα τα Airbnb, ούτως ώστε δουλεύουν εκείνα και τα σπίτια αυτά με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και όχι τα ξενοδοχειακά συγκροτήματα? Σίγουρα χάνουν χρήματα και πελάτες. Αυτή τη στιγμή δεν έχει παρατηρηθεί κάπου στη χώρα να κλείνει ξενοδοχείο εξαιτίας αυτού. Υπάρχουν συσσωρευμένες βέβαια αιτίες που μπορεί κάποια επιχείρηση να έχει τέτοια ζητήματα, ίσως κάποιο χρέος από τα παλιά, ναι, ή οτιδήποτε άλλο. Είναι άλλο, ναι. Ναι, ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει στην ελεύθερη αγορά. Σαφέστατα όμως, ο μη υγιής ανταγωνισμός δημιουργεί πρόβλημα ακόμη και σε υγιείς επιχειρήσεις. Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Τάσιο, οπότε σίγουρα είναι ένα σημαντικό θέμα αυτό τώρα το οποίο λέτε και για το θέμα της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Εγώ να σας επαναφέρω λίγο στο κομμάτι της κίνησης. Βλέπουμε ότι θα είναι μια ικανοποιητική λοιπόν κατάσταση τώρα για τα ξενοδοχεία αυτό το επόμενο τριήμερο. Υπάρχουν κρατήσεις. Υπάρχουν κρατήσεις και από γενικότερα και από την Ευρώπη. Δηλαδή, βλέπετε από την Ευρώπη για παράδειγμα και από τη Βουλγαρία εδώ πέρα για την περιοχή μας, από τα Σκόπια, από. Βαλκάνιους. Συνήθως δηλαδή. Με Βαλκάνιους δουλεύει η περιοχή, ναι. Εν όψη του τριήμερου, σίγουρα κάποιοι Βαλκάνοι, ιδιαίτερα από τη Βουλγαρία, Όμορα στην Ανατολική Θράκη, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, θα συνδράμουν ιδιαίτερα στις περιοχές όπως η Ξάνθη, όπου έχει μεγάλες εκδηλώσεις καρναβαλιού, ακόμη και η Κομωτινή. Στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, δυστυχώς, με τα προβλήματα στην Τουρκία μετά το σεισμό, έχουμε ακυρώσεις. Γίνεται μια προσπάθεια να ανακτήσουν ουσιαστικά τις κρατήσεις συνάδελφοι εκεί, κυρίως λόγω των άλλων εκδηλώσεων που υπάρχει στην περιοχή. Σαφέστατα, η βαλκανική αγορά στηρίζει όλη τη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά
ο δικός τουρισμός από τη Βαλκανική αγορά και το νησί της Θάσου. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια καλή τάση και για το καλοκαίρι, ιδιαίτερα από το τέλος Ιουνίου. Μην ξεχνάτε ότι το Πάσχα είναι 16 Απριλίου παράλληλα με το Καθολικό. Άρα θα έχουμε και μια κινητικότητα εκεί, πάρα σίγουρα με νωρίς. Την μαγιά. Συνεπώς βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι έχουμε ικανοποιητικό ρυθμό κρατήσεων για την καλοκαιρινή περίοδο. Σαφέστατα όμως αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μπορέσουμε να έχουμε μια καλή χρονιά στο λειτουργικό κέρδος, όπως σας είπα πριν. Αυτό. Και θα είναι καλύτερη η φετινή σεζόν, φαντάζομαι, για την περιοχή μας, έτσι. Γιατί κάτω για τα νησιά μας και για τις Κυκλάδες το ξέρουμε ότι θα βουλιάξουν και φέτος, όπως και πέρυσι. Η Ανατολική Μακεδονία Θράκη έχει ακόμα να δώσει πολλά, παρόλο που οι κλίνες ίσως σε κάποιες περιοχές δεν είναι τόσες που χρειάζεται. Μιλάω για τις ξενοδοχειακές κλίνες. Αντιλαμβάνεστε ότι η ομορφιά και το εναλλακτικό κομμάτι που προσφέρει όλη η περιφέρεια είναι σίγουρα μια σαφέστατη εικόνα για να πάει ακόμη καλύτερα η περιοχή, στο σύνολό της ως περιφέρεια. Έχουμε το νησί της Θάσου πρωταγωνιστή σε αρκετές αγορές, μαζί με το αεροδρόμιο που γειτνιάζει την Καβάλα. Σίγουρα το λιμάνι της Καβάλας μπορεί να δώσει περισσότερα πράγματα και στην κρουαζιέρα. Έχω την εντύπωση ότι έχουμε ένα νέο διευθύνων σύμβουλο, ο οποίος εκεί θα κάνει την προσπάθεια παράλληλα με το επιμελητήριο, όπως γνωρίζω, για να αλλάξει έτσι, η ροή της κρουαζιέρας στην Καβάλα, γιατί και ο εμπορικός κόσμος το περιμένει πώς και πώς. Ναι, και πάει πολύ καλά η κρουαζιέρα στην Καβάλα. Και πέρυσι νομίζω πήγε καλά. Φέτος περιμένουν περίπου 40 και 42 κρουαζιερόπλια. Περίπου. Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι για τον εμπορικό κόσμο. Παράλληλα με την Αλεξανδρούπολη, η οποία ως χαμ πια το βλέπουμε, έχει μια στρατηγική σημασία πια η πόλη, το λιμάνι της. Και εκεί φαίνεται να δημιουργούνται συνθήκες ακόμη καλύτερων ημερών. Όμως νομίζω ότι στο σύνολο η περιφέρεια έχει να δώσει αυτό που σας είπα και πριν, εναλλακτικές μορφές πολύ καλές. Είναι η Δράμα με το χιονοδρομικό κέντρο. Ένα ζητούμενο επίσης για μας το επόμενο διάστημα είναι σαφέστατα η βελτίωση των χερσαίων συνόρων, που είναι ένα θέμα του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης και του κυρίου Καλαφάτη, που όπως γνωρίζω τελειώνει η διαδικασία των συναρμοδιοτήτων και θα τον λάβει το ίδιο το Υπουργείο συνολικά για όλους τους χερσαίους προορισμούς, να μπορέσουμε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης να έχουμε αποτελέσματα που θέλουμε στα επόμενα χρόνια εξοραϊσμού, το αντιλαμβάνεστε. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα για όλη την περιοχή. Μάλιστα. Για να δούμε, κύριε Πρόεδρε. Μακάρι βέβαια όλα αυτά να υλοποιηθούν και να προχωρήσουν, γιατί είναι όντως πάρα πολύ θετικά για την ανάπτυξη γενικότερα και της περιοχής μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι με υγεία. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και το θέμα. Είδες τι γίνεται, Αλεξανδρούπολη, όμως Απόστολε, τι μας είπε ο Πρόεδρος, ότι ακυρώνονται οι κρατήσεις. Έτσι, έχουμε ακυρώσεις, άσχετα αν θα έρθουν κατά λεωφορεία στην Ξάνθη. Έτσι. Μάλιστα, ναι, σίγουρα. Αυτό είναι το άλλο. Πιθανόν τα λεωφορεία τα συγκεκριμένα να έρχονται από την Κωνσταντινούπολη για πάνω. Τώρα η Αλεξανδρούπολη δεν ξέρω τι κόσμο περιμένει, αλλά πραγματικά το να αρχίσουν και να έχουν ακυρώσεις δεν είναι και ότι καλύτερο για την περιοχή. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο εμείς και πάλι στο θέμα μας που είπαμε πριν τις διαφημίσεις, μέχρι να πάμε και σε διαφημιστικό διάλειμμα. Γιατί όπως είπαμε, Μαρία, κυρίες και κύριοι, είχαμε παρέμβαση του Περιφερειάρχη. Είχαμε παρέμβαση του Περιφερειάρχη για το θέμα το οποίο εδώ είχαμε αναπτύξει εμείς σχετικά με την απένταξη, τον κίνδυνο απένταξης που υπήρχε. Δύο σημαντικότατων έργων, ενός τμήματος παραλιακού στο Φρίνιο, στο Δήμο Παγκαίου και για το κολυμπητήριο του Δήμου Νέστου. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι μπορούμε να το δούμε. Αν θέλετε να δούμε το ρεπορτάζ πρώτα. Έχουμε απάντηση του Μέτιου, έτσι που... Έχουμε απάντηση του Περιφερειάρχη. Όχι, δεν έχουμε σε βίντεο, είναι ανακοίνωση ο κύριος Περιφερειάρχης. Και κάποιες βγάλει. Και έπρεπε να γίνει και πιο νωρίς. Εγώ αυτό θέλω να σου πω, Απόστολο, ότι ήδη το θέμα το συγκεκριμένο έχει υποκινηθεί εδώ και μια εβδομάδα περίπου. Έτσι, μας έκανε και σχετική δήλωση ο κ. Πρωτής Περιφερειάρχης εδώ. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και επιστρέφουμε να δούμε τι είπε ο κύριος Περιφερειάρχης. Αναστάτωση φαίνεται πως προκάλεσε η επιστολή και ανακοίνωση της Περιφερειακής Σύνθεσης και του υποψήφιου Περιφερειάρχη Χριστόδουλου Τοψίδη σχετικά με τον κίνδυνο απένταξης έργων από Παγκαίο και Νέστο από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης λόγω μη υπογραφής από πλευράς του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το πρόβλημα είναι και είμαι έξαλλος, γιατί έρχεται τώρα να επιβεβαιώσει, αν θέλετε, τις θέσεις της παράταξής μας. Εδώ το τελευταίο χρονικό διάστημα που λέμε ότι ο Περιφερειάρχης είναι ανύπαρκτος, είναι θυμικός, είναι, αν θέλετε, εγωιστής, είναι σε κάποια πράγματα, υπολείπεται, αν θέλετε, και τον ακόμη να καλύψει τη θέση του Περιφερειάρχη και είναι κατώτερος των περιστάσεων, να μην πω και άλλες λέξεις τέτοια μέρα που είναι. Σήμερα, χθες το βράδυ, μόλις πήραμε μία επιστολή, όλοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι από το Δήμο του Παγκαίου με υπογραφή του Δημάρχου, τον κ. Αναστασιάδη,
στο οποίο τι λέει αυτή η επιστολή, και σήμερα βγήκε και η επιστολή και από τον Δήμαρχο Νέστα, τον κύριο Μιχαηλίδη, ένα έργο το οποίο έχει ενταχθεί στο Αντώνης Τρίτσης, ύψους 12,3 εκατομμύρια ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο είναι η ανάπλαση στις παραλιακές πλευρές του Δήμου στη Νέα Ηρακλίτσα και στο Δημοτικού Διαμερίσματος Ορφανού, συν ένα κολληβητήρι στο Δήμο Χρυσούπολης. Από τις 12 Τετάρτου του 2022 έχει υπογραφεί η σύμβαση από τα αρμόδια όργανα και φορείς και μέχρι σήμερα δεν έχει ξεκινήσει, αν θέλετε, οι διαδικασίες υπογραφής σύμβασης με την περιφέρεια για να τρέξει το έργο. Μάλιστα, και το θέμα τοποθετήθηκε στο ένα τσάνελ ο Δήμαρχος Νέστου Σάββας Μιχαηλίδης, όπου στο Νέστο φαίνεται πως υπάρχει αυτός ο κίνδυνος για απένταξη του κολληβητηρίου. Ένα έργο το οποίο έχει φιλοδοξήσει η διοίκηση του Δήμου Νέστου να προχωρήσει άμεσα. Είδαμε να υπάρχει μια καθυστέρηση και μια εμμονή στο ότι αυτό είναι δανειακή σύμβαση και άρα η εξέλιξη μιας δανειακής σύμβασης. Αν και εφόσον κάτι δεν πάει καλά, η απένταξη η οποία θα υπήρχε στην πορεία εκτέλεσης των έργων θα έφερνε σε δυσχερή θέση την περιφέρεια, η οποία θα έπρεπε να καταβάλει. Εδώ λοιπόν υπάρχει καταρχήν ένα λάθος, το οποίο προσεγγίζω καθαρά ρεαλιστικά και σας λέω ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Πρώτον, διότι οι Δήμοι είτε του Παγκαίου είτε του Νέστου δεν έχουν μέχρι τώρα ιστορικό απένταξης έργου ιδιαίτερα με το πρόσχημα ή με την κατηγορία της μη ορθής εκτέλεσης, έτσι, του ραντίον, και οι δύο Δήμοι έχουν εκτελέσει κατά το παρελθόν και αν θέλετε και με τις σημερινές των δημοτικές αρχές έργα εκατομμυρίων, τα οποία εκτελέστηκαν απόλυτα σωστά. Στη δική μας περίπτωση 115 εκατομμύρια ευρώ έργα, τα οποία ελέγχθηκαν από όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και των διαχειριστικών αρχών και δεν υπήρξε το παραμικρό ψεγάδι. Αντιπαρέρχομαι λοιπόν της προσβλητικής και απαράδεκτης αυτής, θα έλεγα, έως υβριστικής θέσης του κυρίου Περιφερειάρχη, προστάριν του έργου και λέμε ότι έστω και αυτή η επιφύλαξη πρέπει να καυθεί. Δεύτερη περιφέρεια. Η περιφέρεια μπήκε μπροστά για να γίνουν αυτά τα δύο μεγάλα έργα. Το ότι η περιφέρεια θα ήταν υπόλογη απέναντι στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, επαναλαμβάνω, να πληρώσει 15 εκατομμύρια ευρώ σε περίπτωση που δεν γινόταν αυτά τα έργα, δεν είναι τόσο απλό όσο το φαντάζονται οι αγαπητοί δήμαρχοι. Εμείς είπαμε να αναλάβουν αυτή την ευθύνη οι Δήμοι, δηλαδή να πληρώσουν οι Δήμοι από τον προϋπολογισμό τους σε περίπτωση που δεν γινόταν αυτά τα έργα. Δυστυχώς το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων δεν το δέχτηκε. Θεωρεί πιο αξιόπιστο την περιφέρεια. Εκεί υπήρξε αυτό το θέμα. Πραγματικά προσπαθήσαμε να βρούμε την κατάλληλη, την πιο αρμόζουσα λύση και με το Υπουργείο Εσωτερικών και με το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων. Έχουμε βρει ένα μπούσουλα που μπορώ να πω, ώστε και τις επόμενες ημέρες θα ανακοινώσει ο Περιφερειάρχης την λύση στο συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, και επειδή το είπε και ο κύριος Αντωνιάδης τώρα, να πούμε ότι υπήρξε σχετική ανακοίνωση από πλευράς του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστου Μέτιου, όπου μεταξύ άλλων γίνεται γνωστό ότι πλέον έχουμε δύο επιπλέον έργα της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Οπότε, βέβαια, θέτει κάποιες ενστάσεις ο κύριος Περιφερειάρχης, όχι ως προς το ότι δεν ήθελε σε κάποια περίπτωση η περιφέρεια. Αυτά που μας έλεγε και ο Αντωνιάδης χθες, έτσι. Μπράβο. Υπάρχει λάθος στη σκεπτική, ναι, στο σκεπτικό, ναι, και στην λογική όλη αυτή για τις συμβάσεις οι οποίες θα υπογραφούν για το Τρίτσης. Παρ' όλα αυτά και τις προβλήματα και τις δυσκολίες επισημαίνει και επειδή πάνω απ' όλα πρέπει να προχωρήσουν τα δύο αυτά έργα προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, ο Περιφερειάρχης πήρε την απόφαση να προχωρήσει η διαδικασία με εγγυητή την περιφέρεια. Να θυμίσουμε ότι ο κ. Αντωνιάδης χθες είπε θα έπρεπε να ήταν εγγυητές οι Δήμοι, Δήμοι Νέστου και Δήμοι Παγκαίου. Όμως επειδή υπήρξε πολύ μεγάλη αναστάτωση και ομόφωνη απόφαση, παρακαλώ, από το Δημοτικό Συμβούλιο Παγκαίου χθες κατά του Περιφερειάρχη, πρέπει να το πούμε αυτό. Το θέμα έτσι, είναι, Απόστολε, ότι αυτό ναι, υποκινήθηκε, επάρθηκε η απόφαση μετά από την υποκίνηση του κυρίου Τοψίδη. Δηλαδή έπρεπε να βγει το θέμα στον αέρα για να φτάσουμε σε, αυτό εδώ σε αυτήν εδώ την εξέλιξη. Οι επιστολές υπήρχαν,
αλλά δεν υπέγινε, δεν υπήρξε κινητικότητα. Από ναι, δηλαδή αν δεν έβγαινε το θέμα από τον κύριο Τοψίδη, πιθανόν να μην γινόταν και έτσι, να μην είχαμε και αυτή την απάντηση ή να μην ήταν τα αποτελέσματα όπως τα βλέπουμε τώρα. Πάλι οι δήμαρχοι δεν αποκλείεται να έκαναν κάποιες συστάσεις πάλι βέβαια. Στη συνέχεια, διότι οι επιστολές έστειλαν οι άνθρωποι, άλλωστε υπήρξε, όπως είπαμε και χθες, και απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο Παγκαίου. Έτσι, ομόφωνη παρακαλώ. Η απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο Παγκαίου. Τελικά, ο κύριος Περιφερειάρχης έβγαλε την ανακοίνωση, εντάσσονται και τα δύο έργα με εγγυητή την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Και προχωρούν. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό για την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Τώρα, πάμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα φυσικά στην ατζέντα. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε, εκπομπή Αναλυτής Συνέχεια. Συνεχίζουμε και σήμερα με τα θέματα της επικαιρότητας και πραγματικά νομίζω θα έχουμε μια πολύ ωραία και συζήτηση. Και μια πολύ ωραία παρέα τώρα. Έχουμε εδώ αυτή την ώρα. Έτσι. Καταρχήν έχουμε στο στούντιο και να τον καλησπερίσουμε τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου της Καβάλιας, τον κύριο Μάρκο Δέμπα. Καλώς ήρθατε, κύριε Δέμπα. Καλησπέρα μου, ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση. Καλησπέρα. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Μέρη Χατζηκωνσταντίνου, η οποία είναι υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Χατζηκωνσταντίνου, καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα και καλησπέρα στον αγαπητό φίλο και πρόεδρο, τον Μάρκο τον Δέμπα. Ναι, θα παρακαλούσα. Ναι. Παιδιά μου, θα παρακαλούσα λίγο να έχουμε ανοιχτή εκδόση για να μπορεί να ακούει ο κύριος Δέμπας, έτσι και στο στούντιο λίγο. Οπότε πάμε να μας πείτε, να ξεκινήσουμε, κύριε Δέμπα, θα με συγχωρήσετε, να ξεκινήσουμε με την κυρία Χατζηκωνσταντίνου. Μια και είναι και τηλεφωνική σύνδεση. Ναι. Να πούμε για την πολύ ωραία εκδήλωση που έκανε ο ΣΕΒΕ για την παρουσίαση του μακεδονικού σήματος στη Θεσσαλονίκη, κυρία Χατζηκωνσταντίνου. Δώσατε το παρόν και εσείς φυσικά σε αυτή την εκδήλωση. Για να ακούσουμε και πώς περάσατε καταρχήν. Ναι, ήταν μια εξαιρετική βραδιά. Δεν μπορούσα να μην παρευρεθώ σε αυτήν την εκδήλωση της παρουσίασης του μακεδονικού σήματος, το οποίο δεν ήταν κάτι εύκολο. Το γνωρίζει και ο εκλεκτός Μάρκος Δέμπας, ότι ήταν προϊόν και αποτέλεσμα αγώνων πολλών χρόνων του ΣΕΒΕ. Είχε ξεκινήσει από τον προηγούμενο πρόεδρο, τον κύριο Γιώργο Κωνσταντόπουλο. Αμέσως μετά την υπογραφή της συνθήκης των Πρεσπών και των προβλημάτων που αυτή δημιούργησε στις επιχειρήσεις της Μακεδονίας, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά, γνωρίζουμε όλοι τα κενά και τα προβλήματα που είχε, δεν είχαν προβλεφθεί θέματα που αφορούσαν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Μακεδονικής Γης. Αυτό δημιουργούσε τεράστια σύγχυση, όχι μόνο στους εξαγωγείς, αλλά και σε όλες τις επιχειρήσεις που τα προϊόντα τους τα έβγαναν στο εξωτερικό, σε διεθνείς αγορές, σε διεθνείς εκθέσεις. Αυτό λοιπόν ξεκίνησε σαν μια πρωτοβουλία η οποία στηρίχθηκε νομικά. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι οι ενστάσεις ήταν πάρα πολλές και οι αντιδράσεις από τη γείτονα χώρα. Ήταν γνωστό αυτό, είχε γίνει κατά Ναι, τα γνωρίζουμε αυτά, κυρία Χατζηκωνσταντίνου, γιατί είχαν γίνει και εδώ εκδηλώσεις μέσω του επιμελητηρίου και έχουμε παρακολουθήσει όλες τις εκδηλώσεις στην περιοχή. Το ευτυχές είναι ότι αυτό ολοκληρώθηκε και ότι χθες μια έτσι φαντασμαγορική εκδήλωση, τολμώ να πω, γιατί υπήρχε μια πολύ μεγάλη συναυλία με τον Αντώνη Ρέμο, ο οποίος και αυτός ως Μακεδόνας τίμησε αυτή την εκδήλωση της παρουσίασης του σήματος. Έχουμε κάποια πλάνα, παιδιά μου. Δεν ξέρω αν είναι από τη χθεσινή εκδήλωση του Ναρκού που μιλάει η κυρία Χατζηκωνσταντίνου. Είναι από τη χθεσινή εκδήλωση τα πλάνα που βλέπουμε, οι φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες, θα δούμε λίγο εκεί και το βίντεο, το βιντεάκι που έχει. Σας ακούμε, κυρία Χατζηκωνσταντίνου. Με τη συναυλία, παιδιά, αυτό που ήταν πολύ σημαντικό και που πρέπει να το πούμε και το ακούσαμε από το στόμα του κύριου Διαμαντίδη, είναι ότι όχι μόνο οι επιχειρήσεις οι οποίες εξάγουν προϊόντα ή υπηρεσίες, αλλά και όλες οι επιχειρήσεις της Μακεδονικής Γης και εμείς την Καβάλα φυσικά, μπορούν να υιοθετήσουν χωρίς επιπλέον κόστος και με πολλά ωφέλη αυτό το σήμα. Αυτό ήταν κάτι που χαροποίησε όλους μας ιδιαιτέρως, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που μας απέμεινε μετά την κατάρτιση της Συμφωνίας των Πρεσπών, που είμαστε αναγκασμένοι να αποδεχτούμε όλοι, είναι να υπερασπιστούμε όλοι με όποιο τρόπο μπορούμε και αυτός φυσικά στους επιχειρηματίες είναι ένα πολύ δυνατό όπλο, το σήμα της Μακεδονικής Γης και της Μακεδονικής μας ταυτότητας, τα προϊόντα της Μακεδονικής Γης. Και εσείς το γνωρίζετε πολύ καλά, κύριε Δέμπα, αυτό το θέμα. Κάνουμε και προσπάθειες, έτσι, κάνατε πολύ μεγάλη προσπάθεια. Δεν σας κρύβω ότι και πριν από περίπου 1,5 μήνα
Είχαμε εδώ τη χαρά και την τιμή να έχουμε τον ίδιο τον κύριο Διαμαντίδη στο επιμελητήριο, όπου έγινε μια πρώτη, θα λέγαμε, παρουσίαση για το μακεδονικό σήμα. Δεν σας κρύβω ότι ήταν μια προσπάθεια που τουλάχιστον τα επιμελητήρια της Βορείου Ελλάδος και με συνεργασία με την Κεντρική Ένωση αλλά και με το ΣΕΒΕ, φτάσαμε σε αυτό το σημείο ουσιαστικά με απόφαση του ίδιου του Πρωθυπουργού το να δημιουργηθεί το μακεδονικό σήμα. Και απλώς να σας δώσω και την είδηση ότι στις 6 Μαρτίου, ημέρα Δευτέρα, θα έχουμε μια αντίστοιχη εκδήλωση εδώ στην Καβάλα, έχοντας όλα τα στελέχη του ΣΕΒΕ, τον ίδιο τον κύριο Διαμαντίδη και φυσικά τις εξαγωγικές μας επιχειρήσεις. Και όπως πολύ σωστά ανέφερε και η κυρία Χατζηκωνσταντίνου, είναι ότι πλέον δεν θα είναι μόνο για τις εξαγωγικές. Αυτό το σήμα, ακόμα και επιχειρήσεις οι οποίες έχουν έδρα στη Μακεδονία μας, θα μπορούν να το χρησιμοποιούν και να είναι ένα, θα λέγαμε, σήμα αναγνωρισιμότητας επί της ουσίας και επί της ποιότητας των προϊόντων που έχουν εδώ στη μακεδονική γη όλα αυτά τα προϊόντα τα οποία όχι μόνο εξάγουμε αλλά παράγουμε και τα βρίσκουν και τα εκατομμύρια επισκεπτών που έρχονται εδώ στην περιοχή μας, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Ξέρετε, το συζητούσαμε με την κυρία Χατζηκωνσταντίνου. Κυρία Χατζηκωνσταντίνου, τελικά δεν γίνεται μόνο στην Θεσσαλονίκη. Ακούσατε τώρα από τον κύριο Δέμπα, 6 Μαρτίου, ότι θα έχουμε και εμείς εδώ μια μεγάλη εκδήλωση. Φυσικά το γνώριζα και έπρεπε να ακουστεί από το στόμα του Προέδρου. Εγώ γνώριζα ότι αυτό θα συνεχιστεί και στην Καβάλα. Και απλά να συμπληρώσω ότι και οι υπηρεσίες και η παροχή υπηρεσιών είναι πολύ σημαντικό, γιατί εμείς στον τόπο μας έχουμε εκτός από παραγωγή. Πρωτογενή παραγωγή και δευτερογενή μεταποίηση, έχουμε και την παροχή υπηρεσιών. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε το σήμα μας ακόμα και στο τουριστικό προϊόν, ακόμα και στην εστίαση. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι απλά τιμή, είναι διαφήμιση για τους τουρίστες. Να σας ρωτήσω τώρα, κόσμο είχε χθες την εκδήλωση, οπότε φαντάζομαι πρέπει να είχε πολύ έτσι, πληθώρα το κόσμο. Έτσι. Το αδιαχώρητο. Βέβαια, πολλοί κόσμος είστε και για να ακούσετε ενδιαφέροντα, αλλά και για να θαυμάσετε και τον ηρέμου. Δεν πειράζει, το τερπνό μετά το ωφελή μου, κύριε Δέμπα, έτσι δεν είναι? Πάντα έτσι. Πάντα, ναι. Νομίζω συνδυάζονται όλα. Και πρέπει να δείχνουμε ότι και σαν επιχειρήν είμαστε δίπλα και στα πολιτιστικά ακούσματα. Μα και ο καλλιτεχνικός κόσμος στηρίζει, αγαπητέ φίλε Μάρκο, τους επιχειρηματίες με αυτόν τον τρόπο. Και άλλοι καλλιτέχνες έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να συμβάλλουν με τον τρόπο που αυτοί ξέρουν σε αυτό το δύσκολο έργο που έχετε αναλάβει και τα επιμελητήρια, αλλά φυσικά και ο ΣΕΒΕ. Πάντως μας εκπροσώπησε επάξια η κυρία Χατζηκωνσταντίνου, κυρία Δέμπα, χθες. Βεβαίως. Δεν το συζητώ. Η φίλη Μέρη πραγματικά το έχει αποδείξει πολλές φορές τη στήριξη στο επιχειρήν της περιοχής και σε πολλές εκδηλώσεις του επιμελητηρίου Καβάλας. Έχει δηλώσει παρούσα και με παρεμβάσεις της και ξέρει πολύ καλά, θα λέγαμε, τα ζητήματα της επιχειρηματικότητας και μέσα από την, θα λέγαμε, νομική της ανασχόληση, αλλά και μέσα από την παρουσία της στα κοινά. Και ευκαιρία να της ευχηθούμε και καλή επιτυχία σε εκλογές. Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Χατζηκωνσταντίνου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, τώρα, κύριε Πρόεδρε, πάμε λίγο στα δικά μας. Μιας και αναφερθήκαμε λίγο στο μακεδονικό σήμα, γίνεται μια προσπάθεια, να πούμε γενικά, από πλευράς του επιμελητηρίου για την προώθηση των προϊόντων τοπικών. Το καλάθι της Καβάλας, που είχαμε μιλήσει και παλαιότερα. Και σύν της άλλης, να πω ότι είχαμε και ένα πολύ ωραίο σεμινάριο σήμερα το απόγευμα στο επιμελητήριο. Έτσι, έχει θέμα το ελαιόλαδο. Ένα σημαντικό κομμάτι, φυσικά, ένα πολύτιμο ενδεχομένως προϊόν εδώ της ευρύτερης περιοχής. Πράγματι, κύριε Τζιμιδάκη και κύριε Βλαμίτσου, έχουμε δείξει τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα μια έντονη κινητικότητα, στοχευμένα πλέον σε κλάδους παραγωγικούς εδώ στην ευρύτερη περιοχή της Καβάλας και της Θάσου, να τις στηρίξουμε με δράσεις που θα μπορέσουν να ενισχύσουν και την εξωστρέφειά τους, αλλά και την ανταγωνιστικότητά τους και την αναγνωρισιμότητά τους. Ένα ακριβώς από αυτά τα δρόμενα που έχουμε ξεκινήσει από τον προηγούμενο χρόνο και θα πάρει πλέον, θα λέγαμε, την μορφή του φέτος, είναι το να έχουμε έναν διεθνή διαγωνισμό ελαιολάδου στην Καβάλα. Ο διαγωνισμός αυτός και σε συνεργασία με άλλους φορείς πρόκειται να γίνει περίπου στις αρχές Μαΐου του 2023, τώρα δηλαδή σε λίγους μήνες, και μέσα στα πλαίσια αυτής της προετοιμασίας έχουμε καλέσει σήμερα στο επιμελητήριο, στις 5 η ώρα, σε μία ώρα περίπου, επιχειρήσεις και τυποποίησης και παραγωγής ελαιολάδου. Έχουν
δώσει την παρουσία τους περίπου 30 επιχειρήσεις, ένα πολύ σημαντικός αριθμός, και από τη Θάσο και από την περιοχή του Παγκαίου, κυρίως από την περιοχή Οφρινίου, αλλά και από την περιοχή του Νέστου, όπου ειδικά στελέχοι θα τους δώσουν την γνώση για το πώς σε ένα διεθνή διαγωνισμό ένας παραγωγός, ένας επιχειρηματίας που έχει εδώ τα τοπικά μας ελαιόλαδα, το έξτρα θα λέγαμε παρθένο ελαιόλαδο και όχι μόνο, πώς θα πρέπει να το παρουσιάσει, πώς θα πρέπει να το, θα λέγαμε, να στήσει το προϊόν του, και οι κριτές που θα τους έχουμε κατά τη διάρκεια του διεθνούς διαγωνισμού, που πρώτη φορά γίνεται στην περιοχή μας, να μπορέσουν να αξιολογήσουν ακόμα καλύτερα τις δικές μας επιχειρήσεις. Και μακάρι, θα έλεγα, αν όχι όλες, τουλάχιστον οι περισσότερες εξ αυτών, μέσα από την ποιότητα, μέσα από το στήσιμο που θα παρουσιάσουν, να μπορέσουν να βραβευτούν, και αυτό πραγματικά να είναι ένα πιστοποιητικό και διαφήμισης και προβολής στη συνέχεια για τα προϊόντα τους. Αυτή η δράση τώρα, κύριε Δέμπα, γίνεται πρώτη φορά έτσι στην περιοχή μας, στον πρώτη φορά. Καβάλες, στον αφορά, ε? Πρώτη φορά, πρώτη δεν, φορά έχουμε, δεν έχουμε ξανά τέτοιο διεθνή διαγωνισμό. Και θα σήμερα ότι θα γίνει η ενημέρωση και ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί. Έτσι. Μου είπατε στις αρχές Μαΐου. Αρχές Μαΐου. Ωραία. Ναι. Έχουμε δηλαδή μπροστά μας περίπου 2,5-3 μήνες. Και λέω περίπου την ημερομηνία, δεν μπορούμε να την προσδιορίσουμε. Φοβόμαστε τις εθνικές εκλογές, πότε ακριβώς θα προσδιοριστούν. Οπότε και εμείς πάντως ο στόχος μας είναι μέσα στο Μάιο να έχουμε τον διεθνή διαγωνισμό. Ο απότερος στόχος μας αυτός είναι. Και να φανταστείτε ότι όταν μιλάμε για διεθνή διαγωνισμό, θα έρθουν επιχειρήσεις από την Ισπανία, από την Ιταλία, φυσικά από την Ελλάδα, που θα διαγωνιστούν εδώ στην Καβάλα ένα περίπου διήμερο, θέλοντας να αναδείξουν τα προϊόντα τους, τις γεύσεις, τις διάφορες ποιότητες και ποικιλίες, γιατί και το ελαιόλαδο έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και κυρίως αναπεριοχή. Αλλά αυτό το οποίο κρατάμε είναι ότι ίσως για πρώτη φορά εδώ θα έχουμε τη δυνατότητα οι τοπικές επιχειρήσεις να βάλουν στο μυαλό τους τη συμμετοχή και σε άλλους διεθνείς διαγωνισμούς σε χώρες του εξωτερικού. Παίζει μεγάλο ρόλο το να έχει μία επιχείρηση, ένα προϊόν, πόσο μάλλον δε το λάδι, θα λέγαμε ένα βραβείο και ένα πιστοποιητικό. Και δεν έχει να ζηλέψει και τίποτα, έτσι, από τις άλλες χώρες ή με τα προϊόντα αυτό το των λέμε άλλων χωρών. Και δεν το συζητώ. Ότι, η Ελλάδα έχει κορυφαία προϊόντα παραγωγής. Δεν σας κρύβω ότι και εμείς και σαν επιμελητήριο, καταρχήν έχουμε μιλήσει για το πρόγραμμα που μας έχει εγκριθεί για την αγροδιατροφή, όπου μέσα τα προϊόντα τα οποία θα πάνε προς τις εκθέσεις της Αμερικής και της Μεγάλης Βρετανίας μέσα αυτό το μεγάλο πρόγραμμα των 3 εκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα 3 χρόνια, είναι το ελαιόλαδο της Θάσου και της Καβάλας. Αυτό σημαίνει ότι μάλιστα η αξιολόγηση έγινε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στις Βρυξέλλες, όχι εδώ σε εθνικό πρόγραμμα ή από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που δίνει ακόμα μεγαλύτερη αξία ότι αξιολογήθηκε η περιοχή μας για το ελαιόλαδο θετικά και μας δίνει την πολύ ισχυρή επιδότηση να προμοτάρουμε, να προωθήσουμε τα προϊόντα ελαιολάδου και κρασιού φυσικά στο επόμενο στάδιο που θα είναι η διείσδυση σε χώρες του εξωτερικού. Μάλιστα, πάρα πολύ θετικό όντως αυτό, κύριε Πρόεδρε. Και είναι ένα πρώτο βήμα λοιπόν σήμερα και το σεμινάριο στις 5 η ώρα το απόγευμα στο επιμελητήριο της Καβάλας. Εγώ βλέπω ότι έχουμε ένα πολύ δραστήριο προεδρείο, να μην πω μόνο για τον κύριο Δέμπα, στο επιμελητήριο της Καβάλας. Μια διοίκηση, πολύ ενεργή, η οποία κάνει πάρα πολλά πράγματα και προωθεί πάρα πολύ την περιοχή. Όχι μόνο στα προϊόντα, σε όλους τους τομείς, κύριε Δέμπα, και συγχαρητήρια, έτσι, γιατί κάνετε πολύ μεγάλο αγώνα. Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια. Κρύβω ότι επειδή σύντομα θα το έχουμε και αυτό, 8 με 12 Μαρτίου, στην καρδιά της Αθήνας, θέλω να το τονίσω μια που μου δίνεται η ευκαιρία, για να το ακούσουν κάποιες επιχειρήσεις που θα θέλουν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους, στην καρδιά της Αθήνας, στο μετρό του Συντάγματος, θα έχουμε την παρουσίαση των τοπικών προϊόντων της περιφέρειάς μας, όπου το επιμελητήριο Καβάλας μαζί με τα υπόλοιπα 6 επιμελητήρια συμμετέχει ενεργά. Για 5 μέρες οι τοπικές εδώ επιχειρήσεις μπορεί να είναι με αλαντικά, μπορεί να είναι το κρασί, μπορεί να είναι το λάδι, μπορεί να είναι τα γαλακτοκομικά, τυροκομικά που έχουμε,
Μπορεί να είναι επιχειρήσεις που έχουν σχέση με την ζαχαροπλαστική παύλα, κουραμπιέδες που είναι λίγο πιο φημισμένοι. Θα τους δώσουμε το χώρο, το βήμα και να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους στην τεράστια αγορά των Αθηνών και φυσικά να τα πουλήσουν κιόλας. Δεν είναι μόνο μία έκθεση προώθησης, είναι μία έκθεση για να πουλήσουν προϊόντα ή επιχειρήσεις τους. Πολύ σημαντικό. Συμμετοχές τώρα έχετε σε αυτό? Έχουμε συμμετοχές, ναι, έτσι κι αλλιώς το κρατάμε βέβαια και λίγο, ναι, χαμηλά, γιατί δυστυχώς ο χώρος είναι περιορισμένος. Περίπου 6-7 επιχειρήσεις από κάθε νομό θα μπορέσουν να δηλώσουν το παρόν. Και είπαμε ότι εφόσον υπάρξει έντονο ενδιαφέρον, για να μην δυσαρεστήσουμε καμία επιχείρηση, πολύ σύντομα να έχουμε μια δεύτερη παρουσία στο μετρό του Συντάγματος. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, πάμε λίγο και κάτι για το τέλος που τους αποδεσμεύσουμε. Γιατί είχαμε σήμερα μια πολύ σημαντική σύσκεψη που έγινε στην αίθουσα Νικόλαος Μάρτης στην Καβάλα. Παρουσία του Προέδρου της Διευθύνοντας Συμβούλου, της Εργοσέτου. Και Πρόεδρος μαζί είναι και Πρόεδρος και Διευθύνων Συμβούλου. Ναι. Μπράβο, ναι. Βλέπουμε φυσικά και τους φορείς στα πλάνα. Το παρόν φυσικά και το επιμελητήριο Καβάλας, με εκεί που κέντρο θέμα, βέβαια, τη συνδρομική Εγνατία και την πορεία υλοποίησης του πολύ σημαντικού αυτού έργου. Έτσι, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Τοξότες. Πράγματι, είναι νομίζω ένα από τα μεγαλύτερα έργα, αν όχι το μεγαλύτερο, θα έλεγα μετά από το λιμάνι που δημιουργήθηκε και το αεροδρόμιο, για την περιοχή μας. Για πολλά χρόνια, τουλάχιστον πρέπει να έχουν περάσει 40 χρόνια, είναι αυτό που πολλές φορές λέγαμε, ήμουν νιός και γέρασα, ότι λέγαμε πότε επιτέλους το τρένο θα σφυρίξει, ναι, και στην περιοχή μας. Ιδιαίτερα όταν δημιουργήθηκε το εμπορικό λιμάνι, το Φίλιππος Β, και όταν πλέον είναι στα σκαριά η ιδιωτικοποίηση του λιμανιού, η παρουσία του σιδηρόδρομου, της σιδηροδρομικής σύνδεσης και με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και με το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης είναι επιτακτική. Το διεκδικούσαμε και το τοποθετούσαμε ως έργο προτεραιότητας υποδομών σαν επιμελητήριο όλα αυτά τα χρόνια. Και δεν σας κρύβω ότι προτού ακόμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης γίνει πρωθυπουργός, σε μια συνάντηση που είχαμε μαζί του τα επιμελητήρια στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το μόνο θέμα που έθεσα ήταν το θέμα της σιδηροδρομικής σύνδεσης. Στην επόμενη έκθεση, που ήταν πλέον πρωθυπουργός, ανακοίνωσε, τα λέγαμε, ένα έργο το οποίο εμείς, να σας πω την αλήθεια, λέγαμε για το Τοξότες λιμάνι, τουλάχιστον να συνδεθεί το λιμάνι μας με τη σιδηροδρομική σύνδεση, και ο πρωθυπουργός μας πήγε για ένα βήμα παραπάνω και έκανε το πολύ μεγαλύτερο έργο, το Θεσσαλονίκη Καβάλα εμπορικό λιμάνι, το Τοξότες Αλεξανδρούπολη. Ένα έργο της τάξης του 1,8 δις περίπου. Θεωρώ ότι ίσως είναι το μεγαλύτερο έργο για τα τελευταία 100 χρόνια, δηλαδή από τότε που ουσιαστικά ξαναπελευθερωθήκαμε ως περιοχή. Ένα έργο που θα αλλάξει, θα λέγαμε, και την επιχειρηματικότητα, αλλά και την τουριστική προοπτική της περιοχής μας. Θα συνδεθούμε με τα λιμάνια προς το βορρά, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, με το μεγάλο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και με τους υπόλοιπους άξονες και οδικούς και σιδηροδρομικούς που ανοίγονται μπροστά μας. Σήμερα τουλάχιστον είχαμε μια πολύ αναλυτική, πολύ ουσιαστική ενημέρωση από τον Πρόεδρο Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕργοΣΕ αλλά και τα στελέχη. Το έργο πλέον, γιατί πολλοί ρωτάνε και σκέφτονται, πάλι λόγια, πάλι θα περάσουν άλλα 40 χρόνια μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Απλώς τονίστηκε, γιατί και εγώ το ρώτησα, τι συμβαίνει με τους πόρους. Οι πόροι είναι εξασφαλισμένοι. Ήδη το πρώτο κομμάτι, το Τοξότες λιμάνι Καβάλας, έχει και την υπογραφή της σύμβασης για τη χρηματοδότησή του. Τα υπόλοιπα δύο κομμάτια που θα είναι από Θεσσαλονίκη προς Ασπροβάλτα και από Ασπροβάλτα προς λιμάνι Καβάλας, μέσα στο καλοκαίρι θα υπογραφούν και σχετικές συμβάσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την χρηματοδότηση. Και στο ερώτημα επίσης του χρονοδιαγράμματος, είναι ότι είναι βέβαιοι ότι μέσα στο δεύτερο, στις αρχές του δεύτερου εξαμήνου του 2023, δηλαδή μέσα στο καλοκαίρι, θα έχουμε την ανάδειξη εργολάβων και υπεργολάβων για αυτό το έργο, με στόχο μέχρι το τέλος του 2026 να έχει υλοποιηθεί. Μέσα στο καλοκαίρι, δηλαδή, τα νεότερα, ναι, για το θέμα του εργολάβου. Ακριβώς. Δηλαδή, ακριβώς. Νομίζω ότι είναι πολύ ουσιαστικά αυτά που ακούσαμε σήμερα. Γίνεται μια πολύ σοβαρή δουλειά. Για μας είναι ένα έργο πνοής που θα ξανααναβαθμίσει ακόμα περισσότερο την Καβάλα, θα λέγαμε, στο χάρτη των μεταφορών. Ωραία, και μόνο που έγινε αυτή η σύσκεψη φυσικά. Κύριε Πρόεδρε, ότι έχει μπει σε μια πορεία το έργο, έτσι. Να πούμε ότι είχε προηγηθεί μια σύσκεψη και στην Αλεξανδρούπολη χθες, παρουσία πάλι του κύριου Βίνη για το τμήμα Αλεξανδρούπολη Ορμένιο
και εκεί ένα σημαντικό κομμάτι. Αλλά φυσικά το πιο σημαντικό είναι αυτό εδώ, Θεσσαλονίκη Καβάλα Τοξότες, το οποίο τώρα μας δώσατε, κύριε Πρόεδρε, και το θέμα για το χρονοδιάγραμμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ας ελπίσουμε βέβαια άμεσα να γίνει και όντως να. Και όχι μόνο να ακούσουμε, αλλά και να δούμε το τρένο στην Καβάλα. Το θέμα είναι να το δούμε. Σίγουρα πάντοτε, επειδή είμαστε με το ελληνικό δημόσιο και γραφειοκρατία, πάντοτε κρατάμε μικρό καλάθι, αλλά τουλάχιστον αυτά που μας είπαν σήμερα και η τεχνική. Όχι αλλά είναι μόνο πολιτικός προϊστάμενος, είναι ότι ο σχεδιασμός που γίνεται με μια διαφορετική μεθοδολογία θα βοηθήσει γι' αυτό στην σύμπληση τουλάχιστον κατά 3 χρόνια στην υλοποίηση. Και από εκεί που θα λέγαμε, γιατί αυτός ο σχεδιασμός ξεκίνησε περίπου στα τέλη του 2021, δηλαδή μέσα σε 1,5 χρόνο, 2022 και τέλη του 2021, έχει οριμάσει όσο έχει οριμάσει το έργο, και γι' αυτό μιλάμε ότι σύντομα θα έχουμε και τις υπογραφές συμβάσεις με τους εργολάβους. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε, πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Για την ενημέρωση και την παρουσία σας στο στούντιο, κύριε Ρέβα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια να έχετε. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, το τελευταίο για σήμερα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε εδώ, είμαστε τελευταίο μέρος της εκπομπής. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο, Μαρία, αλλά θα δούμε και ένα ακόμη θέμα, το οποίο εσύ έχεις φέρει στην επικαιρότητα και θέλω να πάμε ευθύς αμέσως να το δούμε. Ωραία. Να πούμε, Απόστολε, ότι αυτή τη στιγμή έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή την κυρία Άννα Καραγιάννη, η οποία είναι εκπαιδευτικός. Κυρία Καραγιάννη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα από το ένα Channel. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστούμε. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα από μένα και από τον Απόστολο. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε μία προσφυγή κατά του Υπουργείου Παιδείας. Έχουμε μία... Ζητάτε την αποκατάσταση στον τόπο των συμφερόντων σας ως καθηγητές. Αλλά όσο και να το πω εγώ το θέμα, νομίζω ότι καλύτερα θα μας το δώσετε εσείς. Πάμε λίγο να το θίξουμε και να δούμε τι ακριβώς γίνεται και τι θέλετε να γίνει στην ουσία. Είμαστε νεοδιόριστοι του 2021 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ζητούμε την αποκατάστασή μας στους τόπους συμφερόντων μας τώρα, αυτή την περίοδο που τρέχουν οι μεταθέσεις μας. Τι έχει συμβεί? Το 2021 διοριστήκαμε σε θέσεις, σε οργανικές θέσεις, σε κενά οργανικά, τα οποία ήταν της παραμεθορίου. Το 2022 ξαναέγιναν διορισμοί. Εμείς ήδη ήμασταν ένα χρόνο στην παραμεθόριο. Τώρα κλείνουμε 1,5 σχεδόν 2 χρόνια στην παραμεθόριο. Αλλά οι θέσεις που άνοιξαν από την ίδια προκήρυξη, από τους ίδιους πίνακες, πήραν κόσμο, ήταν στα αστικά κέντρα. Δηλαδή σε τόπους, στους περισσότερους από εμάς, που είναι στους τόπους συμφερόντων μας. Οι συνάδελφοι που διορίστηκαν το 2022 είναι με λιγότερα μόρια, πιο χαμηλά, στους ίδιους πίνακες που είμαστε κι εμείς. Ελπίζω να έγινα κατανοητή. Ναι, βεβαίως. Οπότε, τώρα τι γίνεται ακριβώς, τι θέλετε εσείς ακριβώς? Εμείς θέλουμε, όπως σας είπα, τώρα που τρέχουν οι μεταθέσεις και επίσης υπάρχουν συντάξεις, πολλές συντάξεις, ανοίγουν θέσεις. Συνταξιδοτούνται δηλαδή εκπαιδευτικοί. Ναι, θέλουμε να ανοίξουν καθαρά κενά, οργανικά κενά, για να μπορέσουμε, για να μας αποκαταστήσουν. Ούτως ή άλλως ζητούμε την αποκατάστασή μας. Αυτά τα κενά που άνοιξαν το 2022 ήταν προφανώς, υπήρχαν από πριν. Mm-hmm. Ναι. Και άνοιξαν το 2022. Ωραία. Οπότε εσείς βλέπετε τώρα και αντιμετωπίζετε μια τεράστια αδικία στο συγκεκριμένο από την πλευρά του Υπουργείου, έτσι? Ακριβώς. Ακριβώς. Ως τώρα έχουμε προσφυγή στο διοικητικό εφετείο και στο διοικητικό πρωτοδικείο. Ναι. Έχουμε κάνει επανειλημμένες εξώδικες δηλώσεις στο Υπουργείο και τώρα, όπως σας είπα, εν ώψη των μεταθέσεων, ζητάμε από το Υπουργείο να περιορίσει τη ζημιά μας, τη ζημία μας, και να αποκαταστήσει την αδικία που εξακολουθούμε να υφιστάμεσα. Από πλευράς του το Υπουργείο απαντάει σε τίποτα από όλα αυτά, γιατί έχετε προσφύγει ακόμη και στη δικαιοσύνη? Έχει υπάρξει κάποια τοποθέτηση? Δεν μας έχει απαντήσει. Τίποτα. Εμείς δεν φοβόμαστε τα δικαστήρια, αλλά είναι χρονοβόρα η διαδικασία. Σίγουρα. Θέλουμε λύση το πρόβλημά μας τώρα, γιατί το αίτημά μας είναι δίκαιο, αυτονόητο και ζητούμε από την πολιτεία να δείξει ευαισθησία.
Μάλιστα. Έχει ενδιαφερθεί κάποιος, κυρία Καραγιάννη, έτσι, από την κυβέρνηση, έτσι, βουλευτής που είναι μπράβο, ενεργεία τώρα. Για την αντιπολίτευση. Από εκεί, από την αντιπολίτευση, για το συγκεκριμένο θέμα σας. Είμαστε στη φάση που κοινοποιούμε σε όλους τους βουλευτές της Βουλής το θέμα μας. Υπάρχει κόσμος, ναι, που έχει δείξει ενδιαφέρον. Περιμένουμε αποτελέσματα. Είναι επίγον το θέμα, γιατί έχουν ανακοινώσει ότι τις μεταθέσεις θα τις δώσουν τώρα Παρασκευή καθαρά Δευτέρα. Αυτή είναι την ενημέρωση. Και το θέμα είναι φλέγον. Επιγόν. Βέβαια, αλλά αυτό πρέπει να γίνει άμεσα και πρέπει να δούμε πού μπορείτε να απευθυνθείτε. Έτσι και εμείς ως μέσα μαζικής ενημέρωσης θα κάνουμε τις δικές μας ενέργειες. Αλλά και εσείς τώρα δεν ξέρω αν θα προλάβετε να πετύχετε το σκοπό σας, τουλάχιστον τώρα μέχρι την καθαρό Δευτέρα. Το αίτημά μας είναι δίκαιο και ζητούμε τώρα να αποκατασταθούμε. Ναι. Μάλιστα. Οπότε εσείς τώρα θέλετε να μιλήσετε και απευθείας με το Υπουργείο και αυτά πρέπει να γίνουν μέσα σε αυτή την εβδομάδα, έτσι. Να πάει το αίτημά σας και εκεί. Ναι. Οι διαδικασίες χρειάζεται να γίνουν άμεσα. Ναι. Χρειάζεται να γίνουν άμεσα. Ωραία. Μάλιστα. Εντάξει, μας μεταφέρατε το αίτημά σας. Θα δούμε και εμείς πώς μπορούμε να το μεταφέρουμε. Μήπως έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Θα είμαστε σε επικοινωνία, κυρία Καραγιάννη. Θα μιλήσουμε μέσα στην εβδομάδα. Αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και για το τίμα που μας έχετε δώσει. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εμείς. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, σημαντικό το θέμα το οποίο έθεσε τώρα η κυρία Καραγιάννη. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και αν υπάρχει ενδεχομένως κάποια ανταπόκριση και από πλευράς του Υπουργείου ή και τουλάχιστον των βουλευτών αντιπολίτευσης και κυβέρνησης. Θα δούμε. Τώρα, πάμε να κλείσουμε σιγά-σιγά την εκπομπή μας και για σήμερα. Θα δούμε και τα υπόλοιπα θέματα φυσικά από εδώ και πέρα, ό,τι γίνει γνωστό. Μαρία. Εμείς να ευχηθούμε ένα καλό απόγευμα σε όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε από τις 2:30 το μεσημέρι. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο πάλι το μεσημέρι, μέχρι και αυτή την ώρα, από τον Απόστολο Τζαμιδάκη. Και τη Μαρία Βλαμίτσου, να είστε καλά, καλή συνέχεια και καλό σας απόγευμα. Ραντεβού και πάλι την ίδια ώρα αύριο, εκπομπή Αναλυτής. Καλό σας απόγευμα.